Σεβαστοί πατέρες, φίλες και φίλοι, αγαπητά μας παιδιά, με την βοήθεια και την χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού βρισκόμαστε ήδη στην δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων εν όψη της Ιεράς Μνήμης του Προστάτη της Ενορίας μας του Αγίου Παντελεήμονος. Η σημερινή ομιλία έχει ως θέμα «Ή έχεις καρδίαν δύνασε σωθήνε παίδων ανατροφή». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διατυπώνει σε μια από τις θεοφόρες ομιλίες του περί ανατροφής των τέκνων τη σπουδαιότητα για την καλή ανατροφή των νέων. Μας λέει ότι τα παιδιά είναι ό,τι το πολυτιμότερο έχουν οι γονείς στον κόσμο αυτό. Είναι η παρηγοριά και η χαρά τους. Η ευθύνη όμως την οποία έχουν για την ανατροφή των παιδιών είναι πολύ μεγάλη. Όπως και για την καλή ανατροφή των παιδιών θα έχουν πολύ μισθό από τον Θεό, έτσι και για την διαπαιδαγώγησή τους θα είναι υπόλογοι εν ημέρα κρίσεως. Τα παιδιά, τονίζει ο Άγιος, είναι όπως το μαλακό κερί, όπως το μαγαριτάρι, όπως η ζωγραφική, όπως η κατασκευή αγαλμάτων. Έτσι οι γονείς γίνονται ζωγράφοι, καλλιτέχνες, αγαλματοποιοί και κατασκευάζουν πολίτες της Ουρανίου Βασιλείας. Επίσης, ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Πορφύριος ο Κασοκαλυβίτης, μας λέει οι γονείς πρέπει να αρχίζουν την αγωγή των παιδιών τους από πολύ νωρίς, γιατί μπορεί εύκολα το παιδί να δεχθεί τους νόμους των γονέων και να συμμορφωθεί με αυτούς. Όταν η ηλικία είναι μικρή, τότε και η ψυχή είναι μαλακή και τρυφερή. Εάν σε αυτή την τρυφερή ψυχή εντυπωθούν καλές και άγιες συνήθειες, καμιά δύναμη δεν μπορεί να τις εξαλείψει. Κανείς δεν είναι εκφύσεως κακός. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι πρότυπα, τι παραδείγματα δίνεις στις μικρές ηλικίες. Εάν ξεκινήσεις με καλά βιώματα από μικρός, τότε είναι πολύ εύκολο να γίνεις καλός. Μεγαλώνοντας δεν χρειάζεται κόπος, το έχεις μέσα σου το καλό, το ζεις. Επίσης, ο αγαπημένος Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης μας τονίζει ότι η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι το α και το ω των υποχρεώσεων που έχουν οι γονείς σε αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη που με θεϊκή σύμπραξη φέρνουν την ζωή. Γονείς που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί τους σωστά θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα. Γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν γονείς που αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή στο να επεκτείνουν τις βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις και να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους με αποτέλεσμα να γίνουν μεγιστάνες του πλούτου, ενώ παράλληλα δεν έκαναν τίποτε για την χρηστή διαπαιδαγώγησή τους, τότε όχι μόνο δεν προσέφεραν τίποτα στα παιδιά τους, αλλά αγωνίστηκαν και κοπίασαν για να φτιάξουν τεμπέληδες, ακαμάτες και εγκληματίες. Με αυτές τις σκέψεις και τους λόγους από τη σοφία των Πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας, καλωσορίζουμε από καρδιάς τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου, που με πολύ χαρά δέχθηκε να βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας, με την ευλογία φυσικά της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Γεννήθηκε στη Μάνδρα Αττικής και είναι απόφυτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο τομέα της παθολογίας, αλλά είναι και απόφυτος της Σχολής της Θεολογικής των Αθηνών. Έτσι λοιπόν στην κυριολεξία μπορούμε να πούμε ότι είναι ιατρός ψυχών και σωμάτων, ο οποίος γνωρίζει καλά την αποστολή του. Διακονεί από το 2004 την εξωτερική ιεραποστολή στο Καμερούν της Αφρικής, αν και δεν του αρέσει ο διαχωρισμός αυτός σε εξωτερική και σε εσωτερική εντός Ελλάδας, δηλαδή ιεραποστολή, αφού όπως λέει η ιεραποστολή του κληρικού είναι μία. Επίσης με την ιδιότητα του ιατρού διακονεί αρκετές φορές την κυβωτό του κόσμου του πατρός Αντωνίου Παπανικολάου. Να τον καλωσορίσουμε για άλλη μια φορά και είμαι σίγουρος ότι θα μας καταπλήξει με τον πηγαίο και γλαφυρό λόγο του. Το βήμα δικό σας. Καλώς σας ευρήκα, κριτική μου. Ευχαριστώ για την ευλογία που έδωσε ο Επίσκοπός σας να έρθω εγώ εδώ και επίσης για την καλή διάθεση των πατέρων του ναού να με καλέσουν.
εμείς αγαπάμε πάρα πολύ τον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί ο Άγιος Παντελεήμων είναι γιατρός. Έτσι λοιπόν, οι ιατροί πάντοτε είχαμε μπροστά τον Άγιο Παντελεήμονα μαζί με τους υπόλοιπους Αγίους Αναργύρους. Και η ζωή του Αγίου Παντελεήμονα και σε μένα από μικρό παιδάκι έκανε μεγάλη εντύπωση. Εμείς μεγαλώσαμε σε σπίτια που είχαν τη λαϊκή ευσέβεια. Δεν ήξεραν πολλά πράγματα να μας πούνε οι γονείς μας, αλλά μας έπαιρναν και μας πηγαίνανε στην εκκλησία. Και κάναμε όλα τα πανηγύρια της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Παντελεήμονα και μαθαίναμε τη ζωή του Αγίου. Πώς μαθαίναμε τη ζωή του Αγίου? Δεν ξέρω αν έχετε τέτοια εικόνα εσείς εδώ. Είναι κάτι εικόνες που είναι ο Άγιος Παντελεήμονας και γύρω είναι ζωγραφισμένα τα μαρτύρια του Αγίου Παντελεήμονα. Από τα μαρτύρια που βλέπαμε μικρά παιδάκια και λέγαμε τι είναι αυτό, εκεί κόψαν το κεφάλι του Αγίου. Τι είναι αυτή? Αυτή είναι μια ελιά που ενώ είχε μόνο, δεν είχε καρπούς, έδεσε όταν κόψαν το κεφάλι του Αγίου. Γιατί είναι άσπρο το αίμα του? Γιατί είναι γάλα. Από το κεφάλι του το κόψαν δεν βγήκε αίμα, βγήκε γάλα. Γάλα. Και γιατί το αίμα δεν το τρώει κανείς, δεν μπορεί να το φας, δεν σε συντηρεί το αίμα. Ενώ το γάλα είναι σημαντικό, γιατί είναι πρωτεΐνες και με αυτές μπορείς να συντηρηθείς. Και έλεον γιατί? Γιατί έδεσε από πάνω ο καρπός της ελιάς και όχι απλώς έδεσε, λέει, το συναξάρι του, αλλά έσταξε, είδατε οι ελιές όταν υδρώνουνε και βγαίνει το λάδι, έσταξε λάδι από τις ελιές που δεν ήταν 27 Ιουλίου, δεν είναι να υπάρχουν ελιές. Είναι ένα θαύμα του Θεού που τι έδειξε? Το έλεος και έδειξε και ότι ο Θεός θέλει να τρέφει τον άνθρωπο με δύο πράγματα. Με το έλεος να τραφείς, με το έλεος, και το άλλο είναι το γάλα. Δηλαδή το έλεος είναι για την ψυχή και το γάλα είναι για το σώμα. Γιατί ξέρετε, τα παιδιά με το γάλα μεγαλώνουν και είναι η πρώτη τροφή με την οποία βιολογικά μεγαλώνει ο άνθρωπος. Από το βίο λοιπόν του Αγίου Παντελεήμονα θα πιάσουμε μερικά πράγματα για να πούμε για την ανατροφή που πήρε ο Άγιος Παντελεήμονας και πάνω εκεί θα πατήσουμε να δούμε πώς ανατράφηκε ο Άγιος Παντελεήμονας. Πρώτον, όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε από δύο γονείς. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Μέχρι ώρας δεν έχει βρεθεί άλλος τρόπος. Γι' αυτό, ναι, μπορεί η επιστήμη στο μέλλον να βρεθεί, να πάρουν τα έντερα, να κάνουν μια μήτρα, ξέρω εγώ, να πάρουν ένα. Δεν ξέρω τι μπορεί να φτάσει, πού μπορεί να φτάσει το πράγμα, δεν ξέρει κανείς. Πάντως, για να γεννηθεί παιδί συγκατανεύει ο Θεός. Αν ο Θεός δεν πει ναι, δεν πάει να κάνεις όσες προσπάθειες θέλεις. Όσα οάρια και σπερματοζωάρια ενωθούν, αν δεν πει ο Κύριος ότι αυτό γίνεται εις ψυχήν ζώσαν, δεν γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν να προσέχουμε με πολύ προσοχή να βλέπουμε οποτεδήποτε γεννιέται άνθρωπος με οποιονδήποτε τρόπο, γι' αυτό στην Αφρική ακόμα και με βιασμό να γεννηθεί άνθρωπος, το αποδέχονται το παιδί, δεν το κάνουν έκπτωση. Γιατί σου λέει συγκατένευσε το θείο. Μπορούσε να πει να μην γίνει. Και όμως ο Θεός είπε με βιασμό, αλλά το παιδί αυτό εγώ επιτρέπω να γεννηθεί. Δεν θα το πειράξεις, δεν το πειράζει ο Αφρικανός το παιδί. Ενώ εδώ θα γίνουν συσκέψεις, οικογένειες, γιατροί, ανακατασούρα, θα δουν ψυχολόγοι, ψυχίατροι, όχι δεν είναι άνθρωπος, όχι είναι άνθρωπος την 7η εβδομάδα, είναι άνθρωπος, κουβέντες, κουβεντολόγοι, θα βγουν στα κανάλια. Ενώ εκεί δεν έχει τέτοια. Σου λέει άνθρωπος εξακροτά τη συλλήψεως. Γι' αυτό και η Εκκλησία εορτάζει την ώρα της συλλήψεως των ανθρώπων. Πότε γιορτάζουμε? 25 Μαρτίου, σύλληψης. Τη σύλληψη του προδρόμου εορτάζουμε. Και πολλές άλλους και πολλών άλλων Αγίων τη σύλληψη την εορτάζουμε που έχουν λόγο στη σωτηρία μας. Μα νομίζω ότι κυρίως είναι του προδρόμου και της Θεοτόκου του προδρόμου και του Χριστού μας. Λοιπόν, γιορτάζουμε τη σύλληψη. Εξακροτά τη συλλήψεως από τη στιγμή αμέσως είναι άνθρωπος. Και επειδή υπάρχουν μερικοί ανόητοι που λένε ότι μα δεν είναι άνθρωπος ακόμα, δεν έχει σχηματιστεί και διάφορες μπούρδες τέτοιες τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Ακούστε, και είναι φόνος, γιατί? Διότι ένα κύτταρο διπλασιάζεται και γίνεται 2, μετά γίνεται 4, μετά γίνεται 8, 10 και φτάνει 3 εκατομμύρια. Οποτεδήποτε διακόψεις την πορεία προς την τελειοποίηση, οποτεδήποτε τη διακόψεις, είτε στην αρχή, είτε στη μέση, είτε στο τέλος, είτε στο τέλος του τέλους και 100 χρόνων ο άνθρωπος, αυτός είναι φόνος.
και το ξέρουν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν θέλουν οι άνθρωποι να το παραδεχτούν. Και η Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα να είναι συγχωρητική στα πάντα. Θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τον κανόνα, διότι άμα δεν τους δώσει τον κανόνα, θα κάνουν τον κανόνα μόνοι τους πολύ χειρότερο από τον κανόνα που θα τους έδινε η Εκκλησία. Τώρα, ο Άγιος Παντελήμων είχε, ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης και η μαμά του ήταν θεούσα, χριστιανή. Αλλά καλή η χριστιανή, δηλαδή καταλαβαίνετε έτσι, η αυστηρή και πνευματική η χριστιανή. Συγγνώμη να το κλείσουμε για να μην σας ενοχλεί. Λοιπόν, μπορεί να παντρευτείς ειδωλολάτρη και να είσαι χριστιανή. Μπορεί να παντρευτείς καθολικό και να είσαι ορθόδοξη. Μπορεί να παντρευτείς άλλο και να είσαι. Εκείνη την εποχή ήταν οι άνθρωποι ανεκτικοί. Και παντρεύτηκε λοιπόν ο Ευτρόπιος, τι σημαίνει Ευτρόπιος, καλός στους τρόπους, ευγενής, καλός άνθρωπος. Αυτό ήταν ο πατέρας του Αγίου Παντελήμωνος. Πήρε την Αγία Ευβούλη, γιατί η μάνα του Αγίου Παντελήμωνος είναι Αγία, η Ευβούλη. Τι σημαίνει Ευβούλη, καλή βουλή, καλό λογισμό, καλή σκέψη. Όχι διαολιά και γκρίνια, όχι στο μυαλό μπουρδουκλωσιά, καθαρό μυαλό. Αυτοί οι δύο, λέει το συναξάρι, το αρχαίο συναξάρι τους, δεν μαλώσανε ποτέ. Φανταστείτε, το να έχεις διαφορά στην πίστη είναι διαφορά συμπεριφοράς. Τεράστια η διαφορά ήτανε. Ο πατέρας αυτός μεγάλωνε ως ειδωλολάτρης, θεωρούσε τη γυναίκα μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ότι είναι ένα πράγμα και ότι είναι κατώτερη. Η γυναίκα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν σχεδόν σαν τους δούλους. Μην βλέπετε τις μεγάλες αρχόντισες που ανακατεβόντουσαν τα πράγματα. Οι περισσότερες ήταν μόνο για την τεκνογωνία. Οι άντρες, έχεις δίκιο. Οι άντρες ασχολιόντουσαν έξω με τον πόλεμο, οι γυναίκες με τα οικιακά. Δεν βγαίνανε παρά έξω. Λοιπόν, αυτός ο άντρας της, λοιπόν, ο ειδωλολάτρης, ο οποίος ήταν το σπίτι γεμάτο είδωλα ήταν, αυτή η γυναίκα. Ήταν χριστιανή, πέρναγε ανάμεσα από τα είδωλα, έκαμε όλες τις υποχρεώσεις, αγαπούσε τον άντρα της και εξαιτίας της αγάπης γεννήσανε ένα παιδάκι που ο άντρας της είπε «Θα το βαφτίσω εγώ». Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά. Και λέει «Τι όνομα να δώσουμε» και πώς το είπαν το παιδί «Παντολέοντα». Δεν το είπαν Παντελεήμωνα. Παντελεήμωνα το είπε ο Χριστός. Ο Χριστός κάνει πολλές βαφτίσεις στον δρόμο, γι' αυτό και αλλάζουν οι καλοκαίρι τα ονόματα. Πάρα πολλοί άγιοι στο τέλος τους άλλαζε. Παρουσιάζει ο Χριστός και έλεγε πώς θα λένε σένα, Νεανία Προκόπιο, θα σε πω εσένα. Πώς θα λένε σένα, αυτό τους άλλαζε τα ονόματα στο τέλος τους άλλαζε. Και έτσι λοιπόν και του Αγίου Παντελεήμωνα του άλλαξε το όνομα στο τέλος και τον είπε από Παντελέοντα, τον είπε Παντελεήμωνα. Παντελεόντα είναι, είσαι πάντα λέον, μάχεσαι σαν λιοντάρι. Αυτό είναι ο ειδωλολατρισμός. Τα πάντα γίνονται με μάχη, τα πάντα γίνονται με οδοστρωτήρα, το πάντα γίνονται. Μάχη, εμείς είμαστε, κανένας δεν είναι, εμείς τα ξέρουμε όλα. Αυτό τι σημαίνει, αφάνταστος εγωισμός. Εγωισμός. Και ένα δεύτερο που δεν μπορείτε να το φανταστείτε είναι το εξής. Ότι με το Θεό έχουμε την εξής σχέση. Επειδή ο Θεός είναι κακός, απρόβλεπτος και μας τιμωρεί, ευκαίρος ακαίρος, εμείς του προσφέρουμε θυσίες για να τον εξευμενήσουμε και να του πούμε «Σε παρακαλούμε, μη μας πλιάζεις, μη μας ταλαιπωρείς, σε παρακαλούμε». Αυτή ήταν η φιλοσοφική άποψη μες την οποία από τον πατέρα μεγάλωσε ο Άγιος Παντελεήμων. Η μανούλα τώρα. Ελεήμων. Όποιος έπηγαινε στο σπίτι, ό,τι είχε του έδινε. Τα μοίραζε όλα. Τραπέζωνε τους ανθρώπους. Όλους τους δούλους τους αγαπούσε και τους σεβότανε. Επήγαινε εις την εκκλησία, εις την σύναξη των πιστών. Πήρε ποτέ μαζί τον Παντελεήμωνα? Όχι, δεν τον πήρε. Διότι αφού ο πατήρ δεν ήθελε, προσέξτε, εσεβότανε του άντρα της τη γνώμη. Αλλά τι έκανε? Το παιδί με ανοιχτά μάτια έβλεπε τον πατέρα και τη μάνα. Και η μάνα προσευχότανε, άναβε καντιλάκι. Εθυμίαζε, όχι προσφορά στα είδωλα. Και τι άλλο έκανε? Οι χριστιανοί πάντοτε γονατίζανε. Πού, σε κάτι συγκεκριμένο? Όχι. Γονατίζανε προς τον Θεό, προς το άπειρον, προς το Θεό. Δεν γονατίζανε μπροστά στα αγάλματα. Λοιπόν, και την έβλεπε τη μανούλα του γονατισμένη με δάκρυα να προσεύχεται για όλο τον κόσμο.
Και πήγαινε το παιδάκι 4-5 χρονών ανάμεσα, έπαιρνε το γάλα, η μάνα ήταν έξυπνη. Χριστιανή πραγματική, έδινε γάλα και Χριστό. Γάλα και Χριστό. Έτσι το ανάστησε το παιδάκι. Και ενώ ο πατέρας νόμιζε ότι κουμαντάριζε τα σύμπαντα, και ενώ ο πατέρας νόμιζε ότι το παιδί θα πάρει όλη τη γραμμή από τον πατέρα και ότι θα είναι και αυτό εγωιστικό, κακοπλάσμα, να μη σέβεται και θα πω όλη τη φιλοσοφία της περιοχής εποχής, το παιδί του ενστάλαζε η μάνα με το γάλα το Χριστό. Και αυτό είναι ανίκητο. Εξακροτά τη συλλήψεως. Όταν πήγαμε μια φορά στο Γεροπορφύριο και είπε ένα παιδάκι, πήγα εγώ, ήταν ένα παιδάκι το οποίο όλη μέρα στο σπίτι, όλη μέρα όπου βρισκόταν και όπου καθότανε, έλεγε τη λέξη μαλά, 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 μαλά. 3 χρονών, 4. Οι γονείς είχαν φρικάρει. Μα κάθε αυτή τη λέξη, κάθε λίγο και λιγάκι. Και λέει ο γέροντας Πορφύριος, μανούλα μου γλυκιά, την τάδε μέρα που ήσουν έγκυος και έγινε το τάδε γεγονός, απεκάλεσε τον άντρα σου μαλά. Της είπε. Το παιδί λοιπόν τι άκουσε. Λέει αυτή. Μα ακούει γέροντα το παιδί στην κοιλιά. Πώς δεν ακούει, της λέει. Ο ήχος παιδί μου, όποιος ήχος είναι αυτός. Και όπως τα λες, απλώνεται. Της λέει, δεν μου λες, της λέει, όταν θέλω να δουν το μωρό τι κάνετε. Υπέρηχο, λέει αυτή. Βλέπεις, μόνη σου το λες ότι υπάρχει δυνατότητα ο ήχος να φτάσει μέχρι την κοιλιά σου μέσα και να γυρίσει πίσω, γιατί τα ήξερε αυτός αυτά, και να κάνει και να σου περιγράψει και το μωρό πάνω στο χαρτί. Λοιπόν, της λέει, αυτό είναι το θέμα, να το εξομολογηθείτε, να κάνετε προσευχή. Και τι είπε λοιπόν, εξακροτά τη συλλήψεως, εάν θέλεις από εκείνη την ώρα αρχή. Και να σου πω και κάτι άλλο, οι Ρώσοι τι είχαν, οι παλαιοί Ρώσοι τι είχαν. Προτού να κοιμηθεί ο άντρας με τη γυναίκα, διότι αυτοί δεν κοιμόντουσαν με προφύλαξη άνθρωποι, κοιμόντουσαν πάντοτε γιατί αποτέλεσμα της σχέσης μπορεί να είναι και παιδιά. Μπορεί να είναι και τα παιδιά. Δεν παντρεύεσαι για να κάνεις παιδιά. Εφρενωμένοι το ιδίο ανδροί φυλάτουσα τους όρους του νόμου πρώτον. Και μετά ευτεκνία και καλλιτεχνία. Γιατί αν παντρεύεσαι για να κάνεις παιδιά και καλλιτεχνία και ευτεκνία να έχεις, τότε όταν κάνεις το παιδί αφήνεις τον άντρα και παντρεύεσαι το παιδί σου. Και οι καταστροφές που δημιουργούνται από αυτό το πράγμα είναι πάρα μα πάρα 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 πολλές. Προηγείται η συζυγία. Και έχουμε και ένα λόγο του Ιωάννου Χρυσοστόμου, ο οποίος λέει, μια γυναίκα μπορεί να σου πει, άντρα μου, τώρα αγαπάς τα παιδιά μου, δεν αγαπάς εμένα, τώρα εγώ γέρασα λιγάκι, δεν με θέλεις και τα λοιπά. Και λέει ο Χρυσόστομος, τι άλλης πεις, τι λες μωρέ, και τα παιδιά να τα χάσω, ας έχω εσένα θα κάνω άλλα, με σένα, εσένα αγαπάω. Πρόσεξε, λέει, παιδί μου, μήπως σε κοροϊδέψει και σου πεις τα αυτιά αυτά για να πεις ναι, δίκιο έχεις. Πρόσεξε, λέει, μην το πεις ποτέ αυτό. Μην το πεις. Αλλά και να μην ισχύει κιόλας. Να κοιτάζεις πάντα να προηγείται η σχέση και το αποτέλεσμα της σχέσεως δεν δικό σου. Είναι του Θεού. Θα το αγαπάς σχετικώς σε σχέση με την αγάπη που έχεις εις τη γυναίκα σου. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι δύο ήσαν ενωμένοι. Αυτή την αγάπη την είχανε. Ο Άγιος δεν χρειαζόταν, δεν πήγανε στην εκκλησία τους τα πει κανείς, ούτε πήγανε στους σύγχρονους ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Ήταν η κατάσταση, αυτοί είχαν αγάπη. Δεν πάνε να πιστεύεις ότι θέλεις, και εγώ ξέρω. Ξέρω έναν κομμουνιστή, ωραίο παππού, ο οποίος ήταν πολύ ωραίος έτσι και ήταν και άθεος και τα λοιπά, και ήταν με τον Άρη τον Βελουχιώτη. Και απέναντί του ήταν μία άλλη που ήταν χίτισα, τη λέγανε εκεί απάνω στην Ελλάδα. Λοιπόν, και πολεμιόντουσαν. Και μια μέρα την είδε ο κομμουνιστής από εδώ τη γυναίκα και είπε: μα είναι κρίμα τέτοια γυναίκα να μην είναι κομμουνίστρια. Α, θα πάω να την πάρω. Και συνεννοηθήκανε κρυφά κάτω από τον Άρη Βελουχιώτη, χωρίς να το ξέρει ο Άρης, και τη έλεγε. Του λέγε αυτή. Καταλάβατε, δηλαδή τους χώριζε ένα χαράκι, τους χώριζε μεταξύ τους πολεμάγανε. Καταλάβατε. Αλλά τι λέει τη γυναίκα αυτός και σου λέει αυτή θα πάρω εγώ. Πόσε, αυτή θα πάρω. Αυτή θα πάρω, τέλειος. Πραγματικά την πήρε. Μα δεν σκοτωθήκανε ποτέ. Αυτός εψήφισε κουκουέ και αυτή Νέα Δημοκρατία. Βγήκε και ο Μητσοτάκης που ήταν τον τόπο σας. Τι θέλει. Εμένα μου αρέσει αυτό ότι εδώ είναι αυλή. Και στην αυλή της εκκλησίας μπορεί να μπει ο καθένας. Επέρασε ένας σκύλος κόκκινος, επέρασε ένας σκύλος άσπρος, επέρασαν παιδάκια, επέρασαν τα παιδάκια από εκεί και τσιρίζουν. Από εδώ περνάνε τα μηχανάκια απ' έξω, η εκκλησία, φως, αυτό δεν. Δηλαδή και λέει κανείς, μα πώς μπορείς να συγκεντρωθείς να κάνεις ομιλία, εσείς να ακούσετε. Αυτό είναι, δεν πειράζει. Αυτό είναι.
Δεν μπορούμε να βγάλουμε κανέναν έξω από την εκκλησία. Μα κανέναν. Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε. Αν θέλεις να πας στην, πώς θα λένε, εκεί στην Κουμουνδούρου, θα περάσεις από 10 αυτούς που έχουν τα παιδιά τα όπλα. Λοιπόν, άμα θες να πας εκεί στην, πώς λένε, οπουδήποτε πρέπει να περάσεις. Εδώ στην εκκλησία μπες μέσα, μπες. Και άμα κάνεις καμιά ζημιά, θα προσπαθήσουμε να σε μαζέψουμε, να σε βγάλουμε έξω. Λοιπόν, αυτό κάνουμε. Στην εκκλησία δεν μπορείς να διώξεις κανέναν. Αυτό είναι. Μας λέει καμιά φορά ότι πάτερ μου λέει πολλούς κουτσούς, πολλούς βλαμμένους έχετε στην εκκλησία και τα λοιπά. Μα λέω δεν ακούσατε όλοι οι κουτσοί βλαμμένοι στον Άγιο Παντελεήμονα. Να, εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Άγιος Παντελεήμον, το έλεος του Κύριε καταδιώξιμε. Σε τρέχει το έλεος να σε πιάσει, το έλεος του Θεού. Λοιπόν, το παλιό μας το παλικάρι, αυτοί δεν μαλώσανε ποτέ οι γονείς. Και είχαν εξακροτά τη συλλήψεως, η μητέρα είχε ευλάβεια για το τι τέκνο θα κάνει και πώς θα το μεγαλώσει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί η μητέρα έχει μεγάλη σημασία. Και αν δεν είναι η μάνα, είναι η γιαγιά. Ή τέλος πάντων, όποια, η γκουβερνάντα. Α, έχουμε και αυτή την αρρώστια. Έρχονται κάτι κυρίες στους ψυχιάτρους στην Αθήνα, ψυχολόγους, και φέρνουν το παιδί το οποίο δεν έχει κάποια προβλήματα. Και λέει ο ψυχίατρος, ας πούμε, λέει, καλώς τους, λέει, τι θέλετε, λέει, το παιδί μας έχει κάτι αυτό, κάτι εκείνο κτλ. Ναι, λέει, εσείς κυρία μου, πώς περνάτε την ημέρα σας, λέει, εγώ σηκώνομαι το πρωί, πλένομαι, το βλέπω το παιδί από μακριά, κοιμάται, το κάνω έτσι, φεύγω, πάω στη δουλειά μου. Το μεσημέρι δεν προλαβαίνω να έρθω στο σπίτι γιατί έχω μια άλλη δουλειά κτλ. Και το βράδυ γυρίζω στο σπίτι, το παιδί το βλέπω λίγο, κοιμάται. Και έτσι λέει, καλά, λέει, και γιατί ήρθες να μου πεις για το παιδί σου. Φέρε μου την κουβερνάντα, φέρε μου τη γιαγιά. Φέρε μου αυτόν ο οποίος παίζει το ρόλο της μητέρας. Αυτόν θα μου φέρεις. Όχι εσένα, εσύ δεν παίζεις κανένα ρόλο μάνας. Εσύ δεν είσαι μάνα. Εσύ είσαι μια πολύ. Το γέννησες βεβαίως. Το γεννάν, έλεγε ο Καντιώτης, το γεννάν δεν σε κάνει μάνα. Το αναθρέφειν σε κάνει μάνα. Και επίσης είναι μάνες και μανούλες, είναι μάνες και βρουδούλες, λέγανε παλαιά. Έτσι, δεν είναι όλες μάνες. Δεν το έχουν όλες να είναι μάνα. Εγώ είμαι μάνα, λέει, το γάλα που σου έδωσα η Ολυμπιάδα του Αλεξάνδρου, η Μανούλα. Αυτή, αφού τον έκαμε έτσι βασιλέα και τα λοιπά, και ο άνθρωπος πήγε κάτω στα μέρη του κόσμου εκεί πέρα, του γράφει ένα γράμμα επειδή είχε έναν φίλο κολλητό και του λέει σκότωσέ τον. Σκότωσέ τον, του λέει. Ξέρετε ότι, ναι, σκότωσέ τον. Γράφει αυτό, βρε μάνα. Δεν μου έχει κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Να τον σκοτώσεις γιατί πίστευε ότι τον αγαπούσε και αυτό. Η μάνα δεν χρειάζεται να πιστεύει ότι τον αγαπάς κάποιον. Μόνο η ιδέα να τη μπει φτάνει. Λοιπόν, ειδικά για τα αγόρια. Και έτσι του λέει: σκότωσέ τον. Και τη γράφει: βρε μάνα, δεν μπορεί να σκοτώσει τον άνθρωπο. Δεν έχει φταίξει τίποτα. Και αυτή γράφει: για το γάλα που σε φύλασα, βρε, σκότωσέ τον. Του γράφει γράμμα η Ολυμπιάδα. Και λέει ο Αλέξανδρος, τη γράφει ένα γράμμα που λέει: μωρέ, πολύ ακριβά το πουλά το γάλα σου. Το βλέπετε δηλαδή πόση σημασία έχει το ότι η ανατροφή να είναι να σέβεται εξακροτά τη συλλήψεως την ύπαρξη. Θα το φασκιώσεις το παιδί. Παλιά το φασκιώναν το παιδί. Γιατί το φασκιώναν το παιδί, τώρα είναι αστελεύθερο να κουνιώνει τα πόδια. Ωραία. Γιατί το φασκιώνανε. Το φασκιώνανε γιατί αν το φασκιώσεις το παιδί από ένα χάος που έχει το παιδάκι αρχίζει και μαζεύει και καταλαβαίνει τα όρια του. Ήταν ευλογία ότι φασκιώνανε τα παιδιά. Και τώρα, άμα δεν θες το φασκιώσει, δεν πειράζει. Ας το φασκιώσει η αγάπη της μάνας. Στο Καμερούν έχουμε μία ωραία λέξη. Όταν μία μάνα δεν ασχολείται με το παιδί από μικρό-μικρό, λέει, δεν τη μύρισε το παιδί της. Αυτή τη λέξη λένε. Δηλαδή ότι το παιδί δεν μύρισε τη μάνα. Δεν μύρισε το βυζί της μάνας. Δεν υπάρχουν λέξεις άσχημες στην εκκλησία. Εμείς έχουμε την Παναγία τη Γραφειοτροφούσα. Βγάζει το βυζί έξω και θυλάζει τον Χριστό. Δεν έχουμε. Προσέξτε, πρέπει να φύγουμε από διάφορα στερεότυπα κτλ. Που μας έχουν βάλει. Ενώ η ίδια η παράδοσή μας δεν τα έχει, η ίδια η παράδοση τα γεωγραφεί. Εμείς έχουμε προβλήματα σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, η Παναγία μας η Γαλακτοτροφούσα που εφύλασε τον Χριστό. Δεν μπορούσε ο Χριστός να μεγαλώσει χωρίς γάλα. Ο Χριστός ήτανε. Όχι, επέρασε από όλες ακριβώς τις ηλικίες και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, επέρασε από τις ηλικίες για να τις αγιάσει όλες τις ηλικίες. Θα μπορούσε να παρουσιαστεί ξαφνικά 33 χρονών. Όχι, γεννήθηκε, μεγάλωσε, πήρε όλο το χρόνο του, πήγε στο σχολείο. Υπάρχει μια ωραία γεωγραφία εδώ στην Κρήτη, γιατί οι κριτικοί είσαστε, έχετε μια τρέλα παραπάνω. Λοιπόν, και είναι μια γεωγραφία, πάει μπροστά η Αγία Ελισάβετ και σέρνει τον πρόδρομο. Ο πρόδρομος έχει ένα τσαντάκι, αλλά τα γράμματά του είναι καλά, ωραία. Από πίσω πάει η Παναγία και σέρνει το Χριστό, για να τον πάρει στο σχολείο. Λοιπόν, και φοράνε και οι δύο σκουλαρίκι.
σκουλαρίκι. Και ο Χριστός και ο πρόδρομος φοράει σκουλαρίκι. Γιατί φοράνε σκουλαρίκι? Γιατί οι Εβραίοι είχαν την παράδοση, το πρώτο παιδί μιας οικογενείας, το πρώτο αγόρι μιας οικογενείας, αυτό το παιδί πάει σχολείο και για να δείξουν ότι πάει σχολείο και ότι είναι το πρώτο παιδί της οικογενείας, του φοράνε σκουλαρίκιον. Αυτό ήταν για ότι πάει το παιδί σχολείο. Γι' αυτό το λέτε σκουλαρίκι μετά εσείς. Σχολαρίκιον. Επειδή λοιπόν και ο Χριστός είχε το αβάκιο και πήγε, γράφει το αβάκιο, αβουγού, το πάει, το σέρνει η Παναγία και το παιδί δεν θα πάει. Ποιο παιδί θα πάει σχολείο? Κανένα. Αφήγω εγώ από τη μανούλα μου να με πα σε μέρα στο σχολείο, αφήσει το νηπιαγωγείο. Πόσες φορές πάτε στα νηπιαγωγεία και καθόσαστε απ' έξω και περιμένετε τα κλάματα των παιδιών? Έτσι λοιπόν και η καλή μας η Παναγία, αυτό είναι μια εικόνα που την έχουν ζωγραφίσει οι άνθρωποι, αλλά ο Χριστός πέρασε από όλες τις ηλικίες. Η μάνα έχει τεράστια σημασία και μέσα στο σπίτι πώς μεγαλώνει το παιδί σιγά σιγά. Ο πατέρας έχει σημασία? Έχει σημασία ο πατέρας. Να σας πω όμως κάτι. Ο πατέρας μέχρι ενός χρονού η μάνα προστατεύει το παιδί. Το κάνει έτσι. Κάνει έτσι. Δικό μου. Δικό μου. Δικό μου. Τώρα τελευταία βέβαια, επειδή φοβούνται και οι γυναίκες όταν το βλέπουν ένα μικρό, σου λέει τούτη τη μίξα, τι θα την κάνω εγώ. Λοιπόν, ναι, στην αρχή. Μετά, τώρα και οι άντρες σιγά σιγά, ειδικά στην Αθήνα, δεν ξέρω εδώ στα Χανιά, πιστεύω και εδώ να έχει έρθει αυτό, οι άντρες βοηθάνε να καθαρίσουν το παιδί, να το... δηλαδή και αυτοί παίζουν. Αλλά ένας άντρας δεν καταλαβαίνει το παιδί. Η μάνα λέει, ο παπά Εφραίμ ο Κατουλακιώτης, μόλις το συλλάβει το κατάλαβε το παιδί. Ενώ ο άντρας βγάλε δίπλα και να περάσουν τρεις μήνες και μην το έχει πάρει χαμπάρι. Ενώ η γυναίκα το κατάλαβε μέσα στην καρδία, μέσα στην καρδιά της το έχει καταλάβει ότι έχει κάνει σύλληψη μέσα. Ξέρει και τη στιγμή, αμέσως λέει κάτι μου συνέβη, ότι κάτι έγινε μέσα της. Άρα λοιπόν βλέπετε και αυτός ο λόρος που δεν κόβεται σχεδόν ποτέ και είναι τόσο δύσκολο, όλοι οι λαοί κάνανε ένα αγώνα να κόψουν το λόρο. Και ό,τι έγινε, ό,τι διδασκαλία γίνεται μετά από το σχολείο και την πολιτεία και το στρατό, ήταν μια προσπάθεια να κόψουν αυτό το λόρο. Ένας λόρος που το κρατάει το παιδί μες στην κοιλιά. Και η μάνα, μια μάνα δεν είναι γεννής ποτέ. Λέει, κάτσε εδώ, καλά είσαι, μια χαρά, ζεστά εσύ, ζεστός κι εγώ, μια χαρά. Άμα γεννήσεις, θα με πονέσεις, θα πονέσεις, θα κλάψω, θα τσιρίξεις. Αλλά στο τέλος λέει, εάν δεν σε γεννήσω, θα πεθάνεις και θα πεθάνω. Όταν το παιδί πάει 18 χρονών και τη λέει τη μάνα, τώρα μανούλα μου ήρθε η ώρα να πάρω εγώ να πάω με μια φιλενάδα. Πα, δεν είναι ακόμα η ώρα, θα περιμένει. Εγώ θα σου πω πότε θα γεννήσει. Λοιπόν, δηλαδή πότε θα φύγει και πότε θα βγει. Από το αυγό. Αυτό λέει. Λέει, έσκασε λέει και βγήκε από το αυγό, λένε. Εντάξει. Λοιπόν, πάρ το, μ' αρέσει. Μην το, αυτό να το παίρνει. Μ' αρέσει αυτό. Ναι. Λοιπόν, οπότε χριστιανοί μου, δηλαδή όταν το παιδί θέλει να ξαναγεννηθεί, να φύγει μετά από την εφηβεία, να γεννηθεί, να βγει στον κόσμο, πολλοί γονείς του λένε κάτσε εδώ, κάτσε στη σταθμορή μας, κάτσε στην αγάπη μας, έξω ο κόσμος είναι κακός, ο κόσμος έξω θα σου δημιουργήσει πρόβλημα, θα σε φάει, όχι, εάν το κρατήσεις μέσα στη ζωή που δεν στέκει αυτό, μέσα στη δική σου τη ζωή, τότε και το παιδί θα σκάσει και θα σκάσεις κι εσύ. Δεν τα είχαν αυτά στο σπίτι του Αγίου Παντελεήμονα. Ήταν ελεύθερος. Και όταν πήγε περίπου 12-13 χρονών, εκοιμήθη η μητέρα. Είχε προλάβει η μητέρα να ενσταλάξει στο παιδί τα πάντα. Ναι, από 0 μέχρι 5 χρονών, ό,τι έκανες, έκανες. Μετά τα 5 χρόνια, δύσκολα είναι τα πράγματα. Βέβαια, εμείς πιστεύουμε στο Θεό ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν το διορθώνει ο Χριστός μας. Δεν υπάρχει τίποτα που να με διορθωθεί. Αλλά στην πραγματικότητα, όσον αφορά επιστημονικά, από 0 μέχρι 5 χρόνια έχεις κάνει ό,τι μπορείς για την ανατροφή του παιδιού σου. Και από εκεί και πέρα επεμβαίνεις στους φίλους μας, επεμβαίνεις και ό,τι μπορείς διορθώνεις και κάνεις. Όταν πέθανε λοιπόν η μάνα του Αγίου, έμεινε μόνος ο πατέρας. Και ο πατέρας δεν ήξερε τίποτα άλλο, ειδωλολατρία. Έτσι το παιδί κάθε μέρα έβλεπε τον πατέρα να προσφέρει θυσίες στους θεούς κλπ. Και τώρα έχουμε, το παιδί θέλησε να σπουδάσει και διάλεξε να σπουδάσει την καλύτερη επιστήμη και της εποχής εκείνης, αλλά και μέχρι σήμερα νομίζω ότι είναι η ιατρική επιστήμη. Και αποφάσισε να σπουδάσει την επιστήμη της ιατρικής. Η ιατρική τότε διδασκόταν ως εξής. Είχαν τα μαθήματα του Γαλινού, του Ιπποκράτη κλπ. Είχαν μερικούς δασκάλους που ήσαν εφημισμένοι, παρακολουθούσαν τα μαθήματα
των δασκάλων αυτών. Μαθαίνανε και ανατομία ακόμα, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες, επειδή ειδικά στην περιοχή Αλεξάνδρειας και τα λοιπά, επειδή κάνανε αυτά που πέραν τα σώματα και τα ταρχεύανε, ξέρανε πάρα πολύ καλά τα όργανα μέσα πώς είναι και τα λοιπά, και είχαν πολλά ωραία συγγράμματα και είχαν πολλή μνήμα όλης της χημίας και τα λοιπά εκείνης της εποχής. Και ξέρανε. Ο Άγιος, ήθελα να σας πω, η πατρίδα του Αγίου είναι η Νικομίδια. Στην Νικομίδια μένανε και οι αυτοκράτορες, αυτοί που είχαν χωρίσει την οικουμένη στην τετραρχία, μένανε και οι αυτοκράτορες εκεί στην Νικομίδια. Λοιπόν, τον είδε ο αυτοκράτορας ο Μαξιμιανός και του άρεσε. Ήταν όμορφος. Πολύ όμορφος ο Άγιος Παντελεήμων. Όπως το βλέπετε στις εικόνες που είναι σγουρομάλες και τα λοιπά. Ήτανε περίπου, είναι πολύ όμορφος ο Άγιος Παντελεήμωνας, και γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος, που τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Παντελεήμωνα, γιατί τον είχε θεραπεύσει κιόλας, και επειδή το κελί του Αγίου Παϊσίου ήταν απέναντι και έβλεπε το κελί, έβλεπε το Κυριακό τη Κήτειος του Αγίου Παντελεήμωνα της Κουτουλμουσιανής, και ο Άγιος Παΐσιος κάθε χρόνο το Αγίου Παντελεήμωνα έπαιρνε μια λαμπαδάρα μεγάλη και τσουκ τσουκ κατέβαινε, πέναγε ένα ποταμάκι και ξανανέβαινε και ερχόταν απέναντι, και μόλις έμπαινε μέσα, επειδή τον είχε δει και ζωντανό τον Άγιο Παντελεήμωνα, έλεγε: αυτή η εικόνα είναι όπως την έχω δει εγώ. Και του έλεγε: χρυσό μου παλικάρι, του έλεγε τον Άγιο Παντελεήμωνα. Και προσκυνούσε, γι' αυτό έχετε ευλογία, ή μεγάλο πράγμα που έχετε αυτόν τον Άγιο εδώ πέρα, είναι μεγάλος Άγιος. Όταν είχαν ένα Άγιο για νερό, ισχύτη, και δεν ξέρανε, βασικά θέλανε να φτιάξουν το Κυριακό της Κήτειος και δεν ξέρανε ποιον Άγιο να βάλουν, είπανε όλα τα κελιά που είσαστε εδώ, πόσα κελιά, 20-25 κελιά, να φέρετε όλα τα κελιά από μια εικόνα που έχετε και θα τη βάλετε κάτω. Και όποιος Άγιος μας δώσει νερό, σε αυτόν θα φτιάξουμε την εκκλησία. Εκεί θα φτιάξουμε Κυριακό. Και πήγανε όλους τους Αγίους, και τελευταίο ήταν ο Άγιος Παντελεήμωνας. Σηκώνουν τον Άγιο Παντελεήμωνα και από κάτω ανέβλησε νερό. Θαύμα που έγινε το 1770, τόσο δηλαδή, καταγραμμένο, δηλαδή πρόσφατο θαύμα, δεν είναι από το θαύμα του παλαιά του Αγίου Παντελεήμωνος. Ο αυτοκράτορας λοιπόν τον είδε. Τι έχουμε τώρα, εδώ έχουμε ένα θέμα μεγάλο, το οποίο στη σημερινή εποχή το συζητάνε πάρα πολύ και δυστυχώς δεν το σεβόμαστε και πάρα πολύ το πράγμα. Ο Άγιος Παντελεήμωνας είναι άντρας. Αλλά ο άντρας είναι μια δύσκολη υπόθεση να γίνει. Η γυναίκα είναι μια εύκολη υπόθεση να είναι. Ο άντρας είναι δύσκολη υπόθεση να γίνει. Μα τι λες παπά μου, βέβαια. Γιατί η γυναίκα είναι χ, δύο χ. Τα βλέπετε. Ο άντρας είναι ένα χ και ένα ύψιλον, ένα ψι. Ύψιλον. Όταν ενωθεί το χ με το ύψιλον, κάνει τον άντρα. Τι σημαίνει, ότι ο άντρας έχει μέσα γυναικεία ύπαρξη. Το καταλάβατε, ότι κουβαλάει μέσα αυτό το ένα που έχει γυναίκα και δύο κάνουν γυναίκα, αυτός έχει ένα της γυναίκας και ένα δικό του το ύψιλον. Άρα, προσέξτε, γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή και πολύ σοφία, και όλοι οι λαοί προσπαθήσανε να κάνουν ένα αγόρι να το κάνουν άντρα. Όλοι οι λαοί, γιατί, τους πήρε ο πόνος, όχι. Πρώτον ήθελαν την αναπαραγωγή, και δεύτερον θέλανε στρατιώτες. Άμα οι μισοί ήταν κουνιστοί, τι θα τους κάνανε, δεν τους θέλανε. Θα το πας πού. Και ακόμα και από τους άντρες, θέλανε τους σούπερ άντρες. Να σας πω και ένα παράδειγμα ωραίο μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι νομίζω ο Σαμψόν, ή ο Γεδεών. Ο Γεδεών είναι. Και του λέει ο Θεός, κάλεσε λέει όλο τον Ισραήλ και μαζευτήκαν 10.000 άντρες. Λέει, δεν τους βλέπω αυτούς για πόλεμο. Γιατί λέει ο Γεδεών. Μα καλέ, αυτοί έχουν πάρει ποτηράκια, ήρθαν με ποτηράκια. Είχαν πάρει ποτηράκια ξύλα για να πιούν νερό, όπου βρίσκαν νερό να βάλουν το ποτηράκι να πιούν. Λοιπόν, βάλ τους να πιούν νερό στον Ιορδάνη να δούμε πώς θα το πιούν το νερό. Πραγματικά γονατίσανε κάποιοι και οι άλλοι από όρθιοι είχαν το ποτηράκι, το πήρανε και ήπιανε, λέει, αυτοί είναι περισσότερο για γυναίκες, στείλ τους σπίτια τους. 10.000 πόσοι μείνανε, παρακαλώ, 1.000. Οι 9.000 είχαν φέρει ποτηράκια και μετά λέει ξαναβάλ τους να πιούν νερό, και οι υπόλοιποι γονατίσανε και ήπιανε νερό γονατιστή. Λέει, και τι κάνανε, γονατίσανε και βάλαν τις χούφτες, καταλάβετε ποιο νερό έχει. Σπίτι τους λέει, σπίτι τους, δεν τους θέλω ούτε αυτούς, προσέξτε. Και κύριε λέει, ποιος θέλεις, αυτούς που γλύψανε σαν το σκύλο το νερό του Ιορδάνη. Ήταν κάποιοι που πέσανε στο ποτάμι και αυτό θέλω αντρική συμπεριφορά.
Θέλω του Πολάκη, ρε παιδιά, να, του Πολάκη, ας πούμε, τώρα, να γελάσουμε λιγάκι. Κατάλαβες, ο Πολάκης θα έκανε, κατάλαβες, εγώ που είμαι, γιατί έχουμε καθίσει με τον Πολάκη μαζί, γιατί είμαστε συμφοιτητές με τον Πολάκη, λοιπόν, και τον συγχαίρω που παρόλα, ξαναβγήκε στα χαλιά, μπράβο του, λοιπόν, ναι, είμαστε συμμαθητές με τον, δηλαδή, είναι πιο μικρός από μένα, αλλά κάναμε μαζί εφημερίες τη νύχτα. Τα νυχτέρια μας αυτά και στα νυχτέρια γνωρίζεις τους ανθρώπους. Ναι. Πολλοί έτσι ήταν. Άμα ερχόταν κανείς, ερχόντουσαν κάποιοι αυτοί να μας ταλαιπωρήσουν και τα λοιπά, έβγαινε ο Πολάκης και ένα ξύλο μεγάλο και λέει φεύγαν όλοι. Λοιπόν, ήταν η αστυνομία μας. Η αστυνομία μας ήταν. Ναι, ναι, να είναι καλά. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ρωτάνε στην Αθήνα, λέει, μάμα, ωραία, αφού έχει κάνει τόσα, πώς τον ξαναβγάλανε. Μα αυτό δεν καταλαβαίνετε. Πρέπει να καταλαβαίνετε όλοι. Πρέπει να καταλάβετε την ψυχή μερικών κριτικών πώς δουλεύει. Κατάλαβες, είναι αυτό. Δεν πάω να μου κάνεις ό,τι να είναι. Εμένα μου αρέσει εσύ που τα βρει, έτσι, που είσαι τα βρει και τα σπάς όλα. Του αρέσει. Λοιπόν, μ' αρέσει που γελάτε. Ναι, ναι, ναι. Αυτός όμως ο Πολάκης, να ξέρετε, είχε 2-3 θιάδες γεροντοκόρες. Οι οποίες γεροντοκόρες αυτές οι θιάδες ήσανε κάθε μέρα στην εκκλησία. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πρωί, μεσημέρι. Τον πρίξανε, φαίνεται, τον κακομοίρη με τόση εκκλησία. Γι' αυτό σου λέει και εγώ, άντε καημένε, δεν μπορείτε. Αλλά αγαπούσε τον Παπαγιώργη. Ένα Παπαγιώργη που έχετε, που είναι ο Παπαγιώργης αυτός, εκοιμήθη ο πατήρ Γεώργιος. Έτσι λεγότανε που ερχόταν και ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος αυτόν. Αυτόν μην του πεις κουβέντα, σε σφάζει. Βλέπετε λοιπόν, δεν ξέρεις πώς δουλεύει. Πώς δουλεύει η χάρις και πώς μορεβάλτου εσύ μέσα. Η Αγία Όλγα, η Ρωσίδα, όταν θέλησε να γίνει χριστιανό το κράτος των Ρώσ, ήρθε, έστειλε κάποιους σταθμούς στην Κωνσταντινούπολη. Και μόλις μπαίνανε στην Αγία Σοφιά και είδανε τη λειτουργία, γυρίζουν πίσω στη Βασίλισσα την Όλγα και τη λένε: ξέρεις, Βασίλισσά μου, ένα μέρος στον κόσμο υπάρχει που ο ουρανός ενώνεται με τη γη. Στην Κωνσταντινούπολη. Και το λέγανε Τσάριγκραντ, δηλαδή πρωτεύουσα βασιλική πόλη. Λοιπόν, λένε, ωραία, αυτή την πίστη θα πάρουμε. Και γράψουν στον Πατριάρχη και στείλανε ιερείς και τα λοιπά στη γιαγιά. Ο γιος της έλεγε, μάνα είσαι βλαμμένη, εγώ χριστιανός δεν πρόκειται να γίνω, γιατί είναι θηλυκή θρησκεία και θα μου εκθυλίνεις το λαό. Γιατί έχει τη συγχωρητικότητα. Δεν θέλω συγχωρητικότητα, της έλεγε. Δεν μπορεί ένα έθνος με συγχωρητικότητα να προχωρήσει. Πώς θα νικήσουμε τους εχθρούς μας αν έχουμε συγχωρητικότητα. Η Γριά αφού είδε και από είδε και σου λέει με το γιο μου δεν γίνεται τίποτα. Πήρε το εγγονάκι, έλα εδώ μανάρι με εσύ, το λέγανε Βλαδίμηρο. Αλλά μέχρι σήμερα τι λέμε, Όλγας και Βλαδιμίρου το φωτιστών το Σλάβων. Το πήρε το παιδάκι και έβλεπε το παιδάκι την Αγία Όλγα να κάνει μετάνοιες. Να κάνει σταυρούς, να ανάβει κεριά, να κάνει το κομποστσίνι, γιατί πήρανε και την όλα που είχε το Βυζάντιο, φτάσανε και όλα. Λοιπόν, και μετά πεθαίνει ο πατέρας, ανεβαίνει βασιλιάς ο εγγονός και κάνει, βαπτίζει τους Ρώσους, αυτό το περίφημο βάπτισμα των Ρώσων στο Κίεβο, το έκανε ο Άγιος Βλαδίμηρος. Βλέπετε λοιπόν τι σημασία έχει. Δεν μπορεί η μάνα, η γιαγιά, ό,τι μπορεί. Εγώ ξέρω στο Ηράκλειο έναν άνθρωπο, ο οποίος ευλαβής άνθρωπος, η γυναίκα του ήταν η Σιριζέα και είχε πει ότι, ξέρετε, υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι, δηλαδή μπορεί να είσαι Σιριζέος, αλλά είναι και κολλημένοι μερικοί. Λοιπόν, και αυτή ήθελε, όχι, του λέει, δεν θα βαφτίσουμε τα εγγόνια. Ο άνθρωπος είχε φρικάρει για να μην βαφτίσουμε τα εγγόνια. Αυτός χριστιανός, τα παιδιά την ακολουθούσαν τη μάνα, επειδή και η βάφτιση έχει γίνει ένα τελετουργικό γεγονός και πρέπει να κάνουμε έξω, καταλάβατε όλα αυτά. Μου λέει ο άνθρωπος, τι θα κάνουμε, λέω, του λέω μια μέρα, θα φέρεις μια μεγάλη λεκάνη, τεράστια μεγάλη, και θα πούμε στα παιδιά ότι φτιάχνουμε μια πισίνα. Θα ρίξουμε μεγάλο αγιασμό, θα στα κουνημπήσω εγώ μέσα στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος έξω, θα τα χρήσουμε τα παιδιά και όταν τα παιδιά, προσέξτε τι έκανε η γιαγιά, άμα τα παιδιά, η γιαγιά αυτή, το Πάσχα τα παιδιά τα άφηνε να κοινωνάνε χωρίς να είναι βαφτισμένα. Τουλάχιστον λέω, τώρα τα παιδιά σου θα είναι, τα εγγονάκια σου θα είναι βαφτισμένα. Δεν νικέται. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους να μπορούμε να ξεπεράσουμε διάφορα πράγματα. Θα μου πείτε, είναι τίμιο πατέρα αυτό. Όσο ατιμία είναι η άλλη, τόσο τίμιο είναι και αυτό. Γιατί δηλαδή, έχουμε αφήσει όλους τους ανθρώπους να μας πυπηλάνε τα μυαλά και εμείς αγωνιζόμαστε να είμαστε τίμιοι και σωστοί. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εδώ είναι ένας πνευματικός πόλεμος, στον οποίο πνευματικό πόλεμο δεν επιτρέπονται βέβαια όλα, αλλά εφόσον είναι δια το καλό των ψυχών και επίσης δεν υπάρχει να δώσεις αίμα, δεν δίνεις αίμα, δεν κάνουμε μια θυσία, αλλά είναι μια χάρη και μια ευλογία και αυτό εκεί θα έρθουν κάποτε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όπου μπορούμε και κάνουμε αυτό το καλό. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και καλοί πατέρες, δεν υπάρχουν μόνο καλές μάνες.
Ακούστε εδώ μια ιστορία στο Καμερούν. Εμείς στο Καμερούν, μια μέρα, δύο μέρες, μια Κυριακή, δύο Κυριακές, τρεις Κυριακές, βλέπουμε κάτι παιδάκια, τόσο και αυτά που είναι εδώ, 6-7 χρονών, και έρχονται μέσα στην εκκλησία και τα έφερε ένας κύριος. Αυτός ο κύριος καθόταν απ' έξω από την εκκλησία, κάτω από ένα μεγάλο δέντρο, έχει 50 βαθμούς θερμοκρασία, 48 τόσο. Αλλά κάτω από το δέντρο έχει 3-4 πιο χαμηλούς. Αφού τελειώναμε τη λειτουργία, τους δίναμε αντίδρο των παιδιών, φεύγαν τα παιδάκια, τα ξαναέπαιρνε ο κύριος και τα πει. 1, 2, 3, 4. Την τέταρτη φορά λέει ο δεσπότης, ρε παιδί μου, λέει, αυτός ο άνθρωπος δεν μπαίνει στην εκκλησία, δεν μπαίνει στην εκκλησία. Για να το ρωτήσουμε, μήπως θέλει να μπει. Μας λέει αυτός, εγώ, λέει, πάτερ, είμαι μουσουλμάνος και δεν μπαίνω στην εκκλησία. Καλά, τα παιδιά τι τα φέρνεις. Βλέπετε, ο πατέρας και η μητέρα, ο πατέρας. Εγώ, λέει, ο αδερφός μου ήταν χριστιανός ορθόδοξος και πέθανε. Και η γυναίκα του πέθανε και οι δύο από AIDS και μου αφήσανε τα δύο παιδιά αυτά να είναι βαφτισμένα. Και εγώ λέω στα παιδιά, παιδιά μου, εσείς δεν γίνετε μουσουλμάνοι που μένετε με μένα. Θα πάτε στην πίστη του πατέρα σας και της μάνας σας. Και εγώ αυτό κάθε Κυριακή, 2 ώρες με τα πόδια τους παίρνω και τους φέρνω και ξανά 2 ώρες πίσω και περιμένω πότε θα βγούνε, γιατί πρέπει να πάρουν την πίστη του πατέρα και της μάνας. Πώς τα βλέπεις αυτά? Ποιος είναι τώρα πατέρας εδώ? Ποιος είναι πατέρας πνευματικός? Και να σας πω και κάτι άλλο. Το τι είναι εκκλησία το ξέρουμε. Τα όρια της εκκλησίας δεν τα ξέρει κανένας. Εμείς ξέρουμε ότι η εκκλησία είναι αυτό εδώ. Η εκκλησία είναι να είμαστε στη λειτουργία. Ναι. Μήπως αυτός ο άνθρωπος που καθόταν κάτω από το δέντρο αυτό είναι και αυτός στα όρια της εκκλησίας, χωρίς εμείς να το ξέρουμε? Ποιος θα φερότανε με τέτοιο τρόπο, με τέτοια λεπτότητα συμπεριφοράς, να κάνει αυτή τη θυσία? Τα βλέπετε? Το ίδιο έκανε και ο πατέρας του Αγίου Παντελεήμονος. Δεν τον πίεσε για την ολολατρεία. Δεν τον πίεσε. Το παιδί απλώς έβλεπε. Και τι κάνει? Το παιδί το στείλανε, όπως είπαμε, στην ιατρική σχολή. Και στην ιατρική σχολή, άρα τι κάνει το παιδί? Μέχρι που ήταν με τη μάνα, ανατρεφόταν. Μέχρι που είναι από τον πατέρα, ανατρέφεται. Μετά φεύγει και πάει στο σχολείο. Το παραλαμβάνουν άλλοι στο σχολείο. Πολύ διάστημα λείπει από σένα και το παραλαμβάνουν άλλοι να το πάνε στο σχολείο. Τι γίνεται τώρα? Εκεί στο σχολείο το παιδί που πήγε, άρχισαν να του λένε, σαν εσένα που είσαι γιατρός, τίποτα στον κόσμο. Σαν και εσένα που είσαι όμορφος, τίποτα στον κόσμο. Αρχίζει το παιδί να έχει έρθει η ώρα να διαλέξει το φίλο του, το οντολογικό ποιο είναι. Γιατί άμα είσαι λίγο πολύ όμορφος και έχεις γαλανά ματάκια και έχεις από αυτό εδώ και η τρόπη σου είναι λίγο προσεκτική, εύκολα, μπορεί. Εάν έχεις μια μικρή ρευστότητα φίλου, δηλαδή το χ και το ψ δεν έχει καθοριστεί ακόμα, γιατί το ίδιο το περιβάλλον δεν σε βοήθησε σύντομα να διαλέξεις εάν είσαι χ ψ ή χ χ ή χ ψ και κάτι ανακομμένο, τότε το πέφτει το περιβάλλον απάνω. Υπάρχει τέτοιο περιβάλλον. Ποιο είναι το περιβάλλον αυτό? Το Σοδόμων και το Γομόρων. Δεν μπορεί να ήσαν όλοι άνθρωποι ανώμαλοι. Συγγνώμη για τη λέξη, γιατί θα μας το σβήσουν εκεί πέρα. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορεί να ήσαν ομοφιλόφιλοι ή στα Σόδομα και τα Γόμορα. Όλοι δεν ήσαν όλοι. Δεν υπάρχει κάποια αναλογία. Υπολογίζεται ότι περίπου στο 8% το λένε ομοφιλόφιλοι, τα βιβλία λένε 3-4% σε μια κοινωνία μπορεί να υπάρχει. Το καταλάβατε? Δεν μπορεί να ήταν τώρα όλοι. Τι ήταν εκεί πέρα? Ακούστε. Εκεί γινόταν εκμαυλισμός των ψυχών. Δεν κατέστρεψε ο Κύριος τα Σόδομα και τα Γόμορα εξαιτίας της ομοφιλοφιλίας. Αυτό το λένε πάρα πολύ και τα λοιπά και τα λοιπά, και το λένε και ομοφιλόφιλοι και αυτά μας και αυτό. Ειδικά στην Ελλάδα δεν έχουν τέτοια προβλήματα, αλλά δεν ξέρετε τι γίνεται στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες του κόσμου, επειδή ήταν ο Προτεσταντισμός και είναι πολύ επιθετικοί εναντίον της Εκκλησίας και θεωρούντας και εμείς ότι είμαστε Εκκλησία, νομίζω ότι εκφράζονται τέτοια πράγματα. Εμείς δεν εκφράζουμε τέτοια πράγματα. Διότι αν ο Κύριος πραγματικά τα κατέστρεφε, θα τα κατέστρεψε αμέσως. Αυτοί είχαν περάσει χρόνια πάνω, γενναιών πήγαινε εκεί σε ομοφιλόφιλοι. Δεν τα κατέστρεψε γι' αυτό το λόγο. Τα κατέστρεψε για αυτό που θα σας πω τώρα, το οποίο γίνεται στην εποχή μας και γίνεται κατά κόρον. Γιατί τα κατέστρεψε? Είναι ο Χριστός και οι δύο άγγελοι. Και έχουν πάει στον Αβραάμ και τρώνε και πίνουν εκεί πέρα. Τους έχει βάλει ο Αβραάμ το μοσχάρι, καναφάνι κτλ. Λοιπόν, και λένε οι δύο άγγελοι. Είναι ο τύπος της Γεστριάδος. Δεν είναι ο Πατριός και το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και δύο άγγελοι που όλοι αυτοί κάνουν μαζί τον τύπο της Γεστριάδος. Τύπος είναι. Λοιπόν, λένε οι άγγελοι, μας επιτρέπεις, λένε στον Χριστό, να πάμε να δούμε αν αυτά που λέγονται για τα Σόδομα είναι αληθινά. Γιατί οι άγγελοι δεν μπορούν να παντεχούν παρόντες. Προσέξτε, ο Θεός, ο Χριστός δεν πήγε, γιατί αν παντεχούν παρόν, ο Κύριος. Πήγανε οι δύο άγγελοι, άλλοι.
Και πήγανε. Και μπήκανε μέσα στο Σόδομα. Και μόλις μπήκαν στο Σόδομα ήταν ομορφάντρες, ωραίοι και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, άγγελος τώρα έλαμπαν. Έλαμπαν αυτοί. Μόλις τους είδαν οι άλλοι. Α, λέει, να τα. Έχουμε καινούριο υλικό. Ήρθε καινούριο υλικό. Καταλάβατε, αμέσως καινούριο υλικό. Και ο ένας με τον άλλον, ένας με τον άλλον, αυτή η διαολιά. Αυτό το δημοσιογραφικό. Καταλάβατε. Και τι κάνανε, αυτοί οι άγγελοι χτυπήσαν την πόρτα του Λοτ. Και μπήκανε μέσα στο Λοτ. Και ο Λοτ, μόλις του έβλεπε μέσα, αμπάρωσε την πόρτα. Παπ. Και πάνε το βράδυ, γιατί το βράδυ ανοίγει το λίμπιντο. Διαβολιά μεγάλη. Δεν πάνε και εδώ στα, πώς θα λένε, στα μπαρ και στα ξενύχτια, όλα αυτά. Το βραδάκι γίνονται σε δουλειές. Λοιπόν, το βραδάκι πάνε αυτοί με φώτα, με, πώς θα λένε, αυτές, πώς θα λένε, με δάδες. Χτυπάνε την πόρτα, μπουμ, μπουμ. Άνοιξε μας, λέει, βγάλει τους έξω. Λέει αυτός, μα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτοί εδώ είναι οικέτες, είναι φιλοξενούμενοι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τι λες, του λέει, τους είδαμε εμείς ότι είναι όμορφοι, βγάλει τους έξω να τους περάσουμε. Όχι με παιδιά, λέει, να σας πω, λέει, κάτι. Τι κάνει κι ο Λοτ. Λέει, έχω τρεις κόρες που δεν τις ξέρετε. Φανταστείτε, για να προστατέψει τα παιδιά του από τον εκμαυγισμό, είχε κρύψει και δεν ήξεραν ότι είχε τρεις κόρες. Έχω τρεις κόρες παρθένες, λέει. Να σας τις βγάλω έξω να βγάλετε τα μάτια σας και αφήσετε τους ανθρώπους. Όχι, λένε αυτοί. Εμείς θέλουμε αυτούς. Αυτή είναι η αρρώστια μας. Γι' αυτό έριξε πύρ ο Κύριος παρακυρίου. Δεν έριξε πύρ γιατί κάνανε ό,τι κάνανε. Αλλά θέλανε να καταλύσουνε όλους τους ανθρώπους. Ακόμα φτάσανε να επιθυμήσουνε και τους αγγέλους. Γι' αυτό σου λέει, Κύριε, είχες ένα όριο. Σε άφησα να αμαρτάνεις. Και τι λέει ο Χριστός, σας λέω ότι στην εποχή που έρχεται, ανεκτότερα θα είναι τα Σόδομα. Το λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Ότι θα έρθει η εποχή, και ακόμα και για εσάς εδώ οι Ιεροσολυμίτες, που θα είμαι πιο ανεκτός στο τι κάναν τις Σοδομίτες, από ό,τι κάνατε όλοι εσείς. Γιατί δεν παραδέχονται οι άνθρωποι και να πούνε αυτό που είμαι, είμαι. Μην εκμαυλήσω άλλον άνθρωπο. Όταν πήγα στο στρατό, είχαμε εκεί έναν έφεδρο αξιωματικό, ο οποίος ήταν πολύ όμορφος, καλός, γλυκός κτλ. Και αυτός είχε τη μικρά αυτήν αδυναμία, αλλά δεν του φαινόταν γιατί ήταν εξωτερικά πάρα πολύ straight κτλ. Και λέει ο άνθρωπος, μη γελάς, ποιος γελάει. Πατήρ άνθρωπος. Λοιπόν, το παλικάρι λοιπόν αυτό δεν μου δίνει σημασία καμία. Και βέβαια, γιατί εγώ είχα τις εικόνες, τα λιβανιστήρια, τους σταυρούς. Σου λέει, τούτος εδώ ήρθε εδώ, μας θυμίζει το Θεό. Εγώ δεν θυμίζω κανένα το Θεό. Δεν παραπεί αυτό. Δεν με ξέρεις τη ζωή μου πώς είμαι. Μην είσαι αρνητικός. Αλλά αυτοί επειδή είχαν τη μύγα, ήταν αρνητικός. Και μια μέρα έρχεται ήμουνα στο ιατρείο μου και μου λέει, ο Μέγας Θεοδόσιος κατήργησε τους Ολυμπιακούς γυμνικούς αγώνες, μου λέει. Ξέρατε εσείς ποτέ, έχετε ακούσει ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν γυμνικοί. Τους ξέρετε, αλλά δεν λέτε ποτέ οι Ολυμπιακοί γυμνικοί αγώνες. Λέτε οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αυτός το τόνισε, μου είπε τους Ολυμπιακούς γυμνικούς αγώνες. Τι λέω, γιατί μανάρι μου ήθελε όλοι και καλά να είναι γυμνικοί αγώνες. Γιατί με είσαι εντυμένη, θα πάρει κάτι εσύ. Από εκεί αρχίζει τώρα. Τέλος πάντων. Εσώθη, μην νομίζετε. Δηλαδή, αλλάζει η ζωή, έχει βάσανα ο κόσμος. Σε τρίβει. Και δεν φταίγες κι εσύ. Δεν φταίνε. Λίγο να έχουν και άμα βρεθεί κάποιος κατάλληλος, τους εκμαυλίζει. Καταλάβατε. Προσέξτε τώρα. Εγώ στεναχωρέθηκα μετά μια μέρα, ήρθε με κλάματα και μου είπε, εγώ λαϊκός ήμουνα. Μου είπε το θέμα. Λέω, αδερφέ μου, θα ρωτήσω τον πατέρα Τιμόθεο τον Τζανί, ο οποίος ήταν στους Αγίους Θεοδόρους στο Ηράκλειο. Πάω στο γέροντα, λέω, γέροντά μου, το και το και το και το. Α, μου λέει, αυτός με έλεγε κύριε γιατρέ, μου λέει, αυτό είναι απλό. Πρέπει να του πείτε του ανθρώπου, τουλάχιστον να μην εκμαυλήσει κανένα νέο. Ας έχει το πάθος, αλλά μην, καταλάβατε, μην βγάλει άλλο στο κλαρί. Προσέξτε. Εγώ χαρούμενος που μου είπε ο γέροντας στη λύση, πάω και του λέω, αδελφέ μου το και το μου είπε ο γέροντας. Τι λες, μου λέει, να προλάβω να μου το βγάλει άλλος. Όχι, το καταλάβατε. Δεν υπάρχει σωτηρία. Διότι δεν υπάρχει με αυτόν τον τρόπο. Δεν σέβεται τίποτα. Επέρασε τα όρια. Το ίδιο. Δώσε του κάτι του ανθρώπου, γιατί θα με. Έχει γούστρο, με καταχαιριάσει. Ωραίος. Λοιπόν, παπά να με γλιτώσεις. Μην με καταχαιριάσει και με παίρνει και το βίντεο, όχι τίποτα άλλο. Είναι κρυφό. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω με αυτό. Βλέπετε, γίνεται μια αγωνία. Όλες οι κοινότητες είχαν μια αγωνία. Γι' αυτό τα πέραν τα παιδιά 7 χρονών. 7 χρονών τα πέραν οι Σπαρτιάτες από τις μανάδες. Γιατί η μάνα το κάνει φιλικό το παιδί. Το κρατάει στην αγκαλιά. Του βάζει αρωματάκια. Και να σας πω και μια ιστορία που θα φρίξετε. Τον Αχιλλέα.
έμαθε η Θέτιδα ότι ο Αχιλλέας εάν πάει στην Τρία θα σκοτωθεί. Για να μην τον βάλει λοιπόν στην Τρία, να πάει το παλικάρι της στην Τρία, η μανούλα, να τον προστατέψει, λοιπόν, τι κάνει η αθεόφοβη η Θέτιδα? Τι κάνει? Παίρνει το παιδί, τον τίνει κοριτσάκι, του πλέγει τα μαλάκια, του τα κάνει αυτό, του βάζει γυναικεία ρούχα, ωραιότατα, και πάει σε ένα βασιλικό φίλο της βασιλιά που είχε 7 κόρες. Και του λέει, πάρε και το γιο μου που θα το κάνεις κόρη, θα το κάνεις κορίτσι, πάρτο, διότι άμα μου γίνει άντρας θα μου πάει στον Τρία και ξέρω ότι στην Τρία θα σκοτωθεί. Γι' αυτό για να το γλιτώσω, κάνε μου το κορίτσι. Και το έβαλε μαζί με τα κοριτσάκια. Και παίζανε αυτοί όλη μέρα και όλη νύχτα. Το παιδί είχε φτάσει 14 χρονών. Ο Αχιλλέας ήταν με τα φουσταράκια, με τα κοτσιδάκια, με τους καθρεφτάκια κτλ. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθεί πολλές φορές το περιβάλλον δια της βίας να σου ανατρέψει τα δεδομένα. Προσέξτε. Εδώ το κάνει μάνα τη ίδια για να το γλιτώσει. Και τι μπορεί να κάνει μια μάνα για να το γλιτώσει? Αυτό δεν είναι απολύτως τίποτα. Το τι μπορεί να κάνει μια μάνα. Όταν λένε κάτι οι μανάδες καλές και θα ξαναγυρίσουμε, κάθονται στο μπαλκόνι, η ώρα είναι 4 και ο καρακάρης είναι στον δρόμο. Και ακούει τη μηχανή η μάνα που έρχεται. Λέει η μάνα. Τώρα η μάνα, ακούστε τώρα τη μάνα την Ελληνίδα και μια μάνα φυσιολογική πώς θα πρέπει να ήταν. Η μάνα η Ελληνίδα μόλις τον δει, κάθεται στην πόρτα και λέει: ήρθες! Αφού με βλέπεις, κυρά μου, ήρθα, δεν με βλέπεις. Πότε θα αρχώσουν, βρε, δεν με λυπήθηκε στην κακομοίρα που κάθομαι τόσες ώρες και σε περιμένω και αυτό και εκείνο και το άλλο και πατέρα σου. Αχ, θα ξυπνήσω από μαγείο πατέρα σου το κανονίσμα. Εάν πραγματικά η μάνα αυτή πίστευε στο Θεό, μόλις είδε το παιδί να μπαίνει στο σπίτι, θα έκανε το σταυρό της και θα έλεγε: δόξα σου ο Θεός, μου φέρε ο Θεός το παιδί στο σπίτι με τόσους κινδύνους. Και ύστερα θα του έλεγε: παιδί μου, απλά, παιδί μου, ανησυχούσαμε για σένα. Τώρα που σε είδαμε ότι είσαι καλά, αυτό είναι. Το άλλο πάει τόσο μπροστά ο εγωισμός σου και το είδες, και είναι το ίδιο με τη μανούλα τη Θέτιδα. Απλώς τη Θέτιδα είναι πολύ τραβηγμένο, μην νομίζεις. Έχετε μια κυρία να εξομολογηθεί και μου λέει: Πάτερ Ευάγγελε, έχω 3 παιδιά. Λέω: πάντρεψες κανένα? Μου λέει: όχι. Πόσο χρόνο τα παιδιά σου? 36, 32, 28. Μπράβο, πόσα αγόρια έχεις? Μου λέει: ένα αγόρι έχω και 2 κόρες. Μπράβο, της λέω: γιατί δεν τον πάντρεψες το αγόρι που είναι μεγάλο? Δεν έσπρωξες κάπου να πάει? Λέει: περνάει πάρα πολύ καλά σε μένα. Πού να πάει, λέει, το παιδί? Όλες είναι έτσι, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Στην Αθήνα τα έχουμε αυτά. Λοιπόν, εδώ, δεν έχετε, εδώ έχετε κάτι άλλο. Μπορεί να παντρευόσετε πιο γρήγορα, καμιά φορά χωρίζετε πιο γρήγορα. Δηλαδή είναι, καταλάβατε. Στην Αθήνα είναι διαφορετικά. Είναι αυτό το συζούμε, άλλη αρρώστια αυτή. Και εδώ το έχετε. Λοιπόν, λέει η κακομοίρα, μου λέει, λέω ναι, μπράβο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, μια ερώτηση. Μου λέει τι, συνδεδώνετε τα εσώρουχα του άντρα σας? Μου λέει, παπά μου, έχω την εξομολογηθείο. Τι σημασία έχει αυτό? Πώς δεν έχει, λέω. Πώς δεν έχει? Μου λέει, προλαβαίνω να συνδρώσω τα ισόλου, τα κάνω έτσι, τα βάζω, τα κάνω, τα φτάω και τα βάζω στο αυτό και τα παίρνει. Του κανακάρι σου τα εσόρουχα τα σιδερώνεις? Βεβαίως, μου λέει, είναι δυνατό να μην σιδερώσω το παιδί τα εσόρουχα που θα πάει σε μια φιλενάδα και να μην είναι εσόρουχα? Της λέω, δεν θα κοινωνήσεις, μα δεν θα κοινωνήσεις μέχρι να αφήσεις τα σόβρακα του γιου σου άπλητα και να τακτοποιείς μόνο τα σόβρακα του άντρα σου. Αυτό σου έδωσε ο Θεός για γάντρα. Δεν σου είπε σε το γιο σου 36 χρονών μοσχάρι να του πλένεις και να το σιδερώνεις ακόμα? Ανώριμα, ανώριμα. Τι λέω, ψέματα? Ανώριμα. Και παίρνουν και μια άλλη ανώριμη και φιλούνται και πάνε και χαμογελάνε και είναι τώρα. Τους πάμε και στην εκκλησία και έρχονται εδώ πολλές φορές και τα βλέπεις ανώριμα. Έχω πάει σε ένα γάμο, εγώ δεν σας λέω ψέματα, πάντα λέω την αλήθεια και έχει και λίγο γέλιο. Πάω σε ένα γάμο, η νύφη, λέω, επιτέλους μια νύφη σε μνή, δόξα σε ο Θεός. Η νύφη από εδώ στο λαιμό, εδώ, λέω, Παναγία μου. Ο γαμπρός χαμογελούσε δίπλα κτλ. Είχαν μαζευτεί, ωραία κορμί, ωραία κοπέλα, ωραία ευλογημένη. Λοιπόν, είχαν μαζευτεί από πίσω καμιά πενταριά, ναι, οι άντρες είχαν έτσι. Παναγία μου, λέω, αυτοί αφού είναι ντυμένοι. Στον Ισαΐα είδα, της είχε ξόπλατο και είχε φτάσει, φαινόταν η γραμμή, η αρχή της γραμμής. Λοιπόν, μα ευλογημένε άνθρωπε, γυναίκα παίρνεις, δεν σε, άμα αυτή τώρα κάνει έτσι, μα τι κάνεις? Ανώριμη τελείως, ανώριμη. Και έρχονται και στην εκκλησία όταν έρχονται να παντρευτούν, τους λέμε, ναι, τι ηλικία έχετε, ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν κάθεται ένας παπάς. Δεν κάθεται ο δεσπότης που υπογράφει τις άδειες που κανονικά πρέπει να πάνε στον επίσκοπο να φιλήσουν το χέρι να πάρουν την άδεια του γάμου. Γιατί ο επίσκοπος κάνει το γάμο. Μην βλέπεις που το δίνει στην άδεια στον παπά. Ο επίσκοπος κάνει το γάμο. Πρέπει να πάνε στον επίσκοπο και να πει: επίσκοπο, ρε, δωρε, τον αγαπάς? Τη δοκίμασες? Αναγαπιόσαστε? Τον αγαπάς εσύ, κοπέλα μου? Παλιά στην εκκλησία, από εκεί απ' έξω στην πόρτα, έβγαινε ο παπάς και έλεγε: δεν μου λες, λέει, νύφη, μήπως για καμία ανάγκη ή βία της φύσεως ή βία των γονέων παίρνεις αυτόν για άντρα σου?
και της λέει μη φοβάσαι, είσαι μπροστά στην εκκλησία. Απάντα, λέει όχι. Το καταλάβατε? Όπως κάνουν τις κουρές των μοναχών που λένε αδερφέ μου, δια μίαν βίαν την ανάγκη κτλ. Θα παραμείνεις πιστή. Έτσι έλεγε. Δίνανε όρκους στην πόρτα της. Και αφού λέγανε ναι, μετά έλεγε ο ιερεύς, υπάρχει κάποιος εδώ που έχει αντίρρηση για αυτό το γάμο? Και αφού δεν υπήρχε κανείς, τότε εισήρχονται όλοι στην εκκλησία. Όλα τα κάναμε βουρβούρ. Να γίνει το μυστήριο, να πέσουν τα λεφτά, να πάνε τις μπουμπουνιέρες κτλ. Και αγάπη καθόλου. Και η εκκλησία, αφού τους παντρεύει τους ανθρώπους και τους αφήνει, σε μια εβδομάδα πρέπει κανονικά η εκκλησία να έκανε την λύση των Στεφάνων. Και αυτή η λύση των Στεφάνων, δηλαδή τι σημαίνει? Να δει μια εβδομάδα γλυκαθήκανε αυτοί ή σκοτωθήκανε. Πόσοι σκοτώνονται την πρώτη εβδομάδα του γάμου? Πόσοι προσπαθούν να κοιμηθούν με τη γυναίκα και η γυναίκα πονάω, δεν μπορώ, δεν θέλω, δεν μπορώ. Πάπα, αγωνία μεγάλη, πάρα πολύ αγωνία. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν σχέσεις σωματικές και τα λοιπά, άμα είχαν δεν τους πειράζει τίποτα. Πολλά προβλήματα έχει. Γι' αυτό πάει την 7η ημέρα ο ιερεύς και κάνει τη λύση των Στεφάνων. Για να πει δύο λόγια στους ανθρώπους. Και μετά ξανά και ξανά στην εκκλησία να είναι ενωμένοι οι άνθρωποι. Και όταν συλλάβει το παιδί η γυναίκα, δεν κρύβει τον εαυτό της, αλλά πηγαίνει στον ιερέα και την κοινωνάει. Και το παιδί κοινωνάει μαζί με τους γονείς και μαζί με το αίμα της μάνας παίρνει και το αίμα και το σώμα του Χριστού και μεγαλώνει τη χάρη της και συναυξάνει. Αλλά κανείς τα ξεχάσαμε όλα και γίνανε όλα τυπικά και ο Θεός γι' αυτό είπε, ρε τα Σόδωμα ήταν καλύτερα από εσάς. Γιατί φτάσαμε σε αυτά τα σημεία και θέλουμε τάχα μου και μετά πάει το παιδί και έχουν ψυχολογικά προβλήματα και τρέχουν στους ψυχολόγους και λες, τι λες, του λες αυτού την αγαπάς, λέει δεν μπορώ να τον πω μπροστά της. Φεύγει, του λέει την αγαπάς. Πάτερ την πρώτη εβδομάδα την αγαπούσα, τη δεύτερη εβδομάδα την αγαπούσα, σε ένα μήνα έλεγα πότε θα την πνίξω. Και δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτό το θέμα. Τέτοιο σπίτι που έχει τέτοιο πρόβλημα μέσα, πώς το παιδί θα είναι ειρηνικό? Πώς το παιδί θα έχει προβλήματα? Δεν είναι δουλειά μόνο του ψυχιατρικού. Τι κάνουν, πάνω στους ψυχολόγους και κάθε ψυχολόγος σε μια καρέκλα. Ας κάτσω εγώ λίγο τώρα. Λοιπόν. Κάθε σε μια καρέκλα ο ψυχολόγος και λέει καλώς τους. Α, περάσαν τα 40 λεπτά, 70 ευρώ στο καλό. Και έρχονται στον παπά και το ζαλίζουν τσάμπα. Σωστά? Τσάμπα. Και πότε έρχονται? Όταν δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δυστυχώς. Τα κάνουν καλά-καλά και μετά πάνε και σε καμιά ξεματιάστρα και σε καμιά καφετζού. Αυτά γίνεται. Για μαγεία την έχουν την εκκλησία. Και εμείς φταίμε σε αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και από εμάς ιερείς που τη βοηθάνε τη διαδικασία αυτή. Λέει, αχ, λέει το παιδί σου, του κάνανε μάγια. Ποια μάγια του κάνανε? Ρώτησες αν η μάνα είναι μάνα και ο πατέρας είναι πατέρας? Αυτό είναι το βασικό. Να είναι ο πατέρας πατέρας και η μάνα μάνα. Λοιπόν, το παιδάκι, ο Οδυσσέας είχε μάθει όμως τον χρησμό που έλεγε ότι αν δεν πάει ο Αχιλλέας στην Τρία, Τρία δεν πέφτει. Και τι να κάνει ο Οδυσσέας, ο πολυμήχανος, ο Οδυσσέας ο πολυμήχανος, ο οποίος είχε καλή γυναίκα αυτός ο μαύρος. Αυτός ήταν λίγο σαρδανάπαλος. Όπου πήγε κάθε λιμάνι και καημός, μου λέει το τραγούδι. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν είχε κάνει παιδιά όμως όπου πήγαινε, αλλά περίμενε, έλεγε να γυρίσω στην πατρίδα μου, να δω την Πινελοπίτσα μου. Πινελόπη. Αυτό ήταν η Πινελόπη. Το παιδάκι το άφησε ενός χρονού. Αν η μάνα είναι καλή, και ο πατέρας να μην υπάρχει στο σπίτι γιατί είναι ναυτικός, γιατί είναι παλιάνθρωπος, γιατί πέθανε, γιατί τους εγκατέλειψε και έφυγε. Αν η μάνα είναι καλή, το παιδί έχει καλή γνώμη για τον πατέρα. Απόδειξη. Ο γιος του Οδυσσέα. Ο γιος του Οδυσσέα δεν είδε τον πατέρα ποτέ. Και όμως έγινε ένα παιδί τόσο καλό και τόσο σοφό και τόσο και έζησε συνέχεια με τον πατέρα. Και όταν αναγνωρίστηκε με τον πατέρα του είπε, ρε πατέρα σε άκουγα, τι σοφός ήσουνα και τι καλός ήσουνα και πώς αγαπούσες την μητέρα και ξέρω και τα μυστικά του σπιτιού και πώς το κρεβάτι μας, το κρεβάτι που κοιμήθηκες με τη μάνα ήταν μια ελιά που την είχε κόψει και απάνω είχε βάλει το κρεβάτι και μόνο εγώ το ξέρω πατέρα μου, το καταλαβαίνω πατέρα μου ότι εσύ είσαι ο πατέρας μου. Δεν Ενώ η Πινελόπη για να αναγνωρίσει τον άντρα της του είπε: γδίσου να σε δω τα σημάδια που έχεις. Που ξέρω εγώ τι σημάδια έχεις. Μπορεί να μου έχεις αλλάξει και να μείνεις εσύ και κάποιος Θεός να με κοροϊδεύει. Έτσι είπε η Πινελόπη. Ο γιος του όμως από την εργασία που είχε κάνει η μάνα, εν απουσία του πατέρα, είχε ορθώσει γνώμη σωστή του πατέρα και γνώριζε τον πατέρα, τον αναγνώρισε και λέει ένα πολύ ωραίο. Στις ραψοδίες εκεί, πάμε να τους ρωτήσεις όλους αυτούς που κάνουν τους βουλευτές και ορκίζονται και τώρα τελευταία, μας μιλάνε και πολλοί και μας λένε και αρχαία κείμενα βλέπω στη Βουλή και αναβάστηκε το πράγμα. Και άμα τους πεις, δεν μου λέτε βρε, η Οδύσσια είναι με μικρό πι και αυγουγουδού ή η Ιλιάδα. Δηλαδή οι ραψοδίες, άλλες η Ιλιάδα είναι με μικρά και η Οδύσσια με μεγάλα γράμματα.
Λοιπόν, δεν ξέρουν τίποτα. Αυτά μας τα μάθανε τα σχολεία μας. Θεός χωρέσει ο δασκάλος μας. Εγώ είμαι στο μετέχνιο, γεννήθηκα το 61 και είμαι στο μετέχνιο αυτής της ανόητης αλλαγής, της κατάργησης των ελληνικών και όλα της τεχνοκρατίας. Ποιοι τα κάνανε? Αυτοί που είναι σήμερα. Ναι, αυτοί τα κάνανε. Ο Ράλης κατήργησε και τους τόνους και τις δασίες και τα αρχαιρινικά από τα σχολεία. Το ίδιο σύστημα είναι. Εγώ δεν τρέπομαι και δεν ξέρω, άμα θέλετε πάτε με ξανακαλέσετε. Λοιπόν, εγώ αυτά σας λέω, αυτή είναι η αλήθεια. Ακούστε τώρα τι κάνει ο Οδυσσέας. Παίρνει ο Οδυσσέας ένα κάνιστρο και βάζει μέσα αρωματάκια, βάζει καθρεφτάκια, βάζει ό,τι είχε λοιπόν, τα βάζει. Και παίρνει και ένα μαχαίρι και το βάζει κρυφά από κάτω. Και φωνάζει. Ο πραγματεύτης, το τραγούδι του, πώς το λένε. Από εκεί βγήκε αυτό. Αυτό από εκεί βγήκε. Εσείς δεν τα ξέρετε. Όποιος γράφει τραγούδια έχει ένα σύνδεσμο. Λοιπόν, και έλεγε. Ο πραγματευτής, τσιμπιδάκια, τούτο, τάλο, ελάτε κορίτσια να πάρετε. Και πήγε και πέρασε όλα τα βασίλεια και φώναζε απ' έξω Οδυσσέας. Γιατί δεν ήξερε σε ποια νου βασιλεία είχε πάει. Περιμένανε οι Έλληνες να πάρουν τον Αχιλλέα. Λοιπόν, και πάει στο βασίλειο αυτό. Και βγήκανε τα 7 κοριτσάκια μαζί με τον Αχιλλέα τον 8ο, κουνιστά και λυγιστά όλα μαζί. Και ο Αχιλλέας, αφού άμα και την στραβό θα κοιμηθεί, το πρωί θα στραβοβλέπει. Λοιπόν, και αυτό στραβόβλεπε λιγάκι. Λοιπόν, και τι κάνουνε, ανοίγει αυτό το κάμιστρο και υπάρχουν τώρα πάρα πολλά πράγματα να αγοράσουν. Τα κοριτσάκια πέσανε στι τέτοιε, πέσανε σε αυτά, πέσανε στα καθρεφτάκια κτλ. Ο Αχιλλέας τραβάει το σπαθί. Τον πιάνει ο Οδυσσέας, του λέει, εδώ εσύ ρε. Εσύ είσαι δικός μας. Πες τον αναγνώρισε. Με το σπαθί. Γιατί υπάρχει μία λέξη στον Όμηρο που λέει. Ο σίδηρος τραβά τον άντρα και ο άντρας τραβά το σίδερο. Τι σημαίνει. Το σιδερένιο μαχαίρι έλκει τον άντρα και ο άντρας ελκύει το σιδερένιο μαχαίρι. Γι' αυτό να μην δίνετε στους άντρες, λέει, πολλά πράγματα που έχουν σιδερικά. Και σήμερα, ξέρετε, εδώ στα Χανιά έχουμε αυτό το γεγονός που έγινε και αυτός ο άνθρωπος τρελός, διαβολοκτυπημένος, δεν ξέρω τι έπαθε, πάντως του δαίμονα είναι όλα αυτά, έργα σίγουρα, έκαμε αυτό το απενοημένο και σκότωσε την κοπέλα με όλο αυτό τον άσχημο θάνατο που είχε. Και εκεί κανείς άμα καθίσει και προσέξει και μελετήσει βαθιά τα πράγματα όπως τα είπε, βλέπει πάλι τη δυσκολία της ψυχής και την αδιαφορία όλου του συστήματος. Ακόμα και την προσευχητική αδιαφορία. Διότι πόσοι από εσάς όταν ακούσατε αυτό το έγκλημα γονατίσατε να προσευχείτε στο Θεό πρώτον υπέρ αναπαύσεως αυτής της καημένης που αυτή με το αίμα της δεν έχει φόβο, αλλά για την ψυχή αυτού του ανθρώπου που έφτασε αυτό το σημείο και σε άλλα σημεία και για τους γονείς και για τους αδελφούς και όλους. Εμείς έχουμε την προσευχή. Όλα τα θέματα γίνονται με την προσευχή. Χωρίς την προσευχή δεν είναι κανένα θέμα. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε λοιπόν αυτό περί τη ρευστότητα του φίλου, ότι γίνεται ένας αγώνας σε όλους τους Αγίους Έλληνες και σε όλους τους λαούς για να φτύσει το γάλα της μάνας του. Και έχετε ακούσει αυτή την ιβριτιά που λέει: Μορφά σε κάνω να φτύσεις το γάλα της μάνας σου. Τι εννοούσανε με αυτό? Πέραν τα παιδάκια 7 χρονών και τους κάνανε τόσα γυμνάσια οι Σπαρτιάτες, ώστε να τους αναγκάσουν να ξεχάσουν ότι πιαν θηλυκό γάλα. Αυτό σημαίνει, από εκεί έχει μείνει αυτό. Θα σε αναγκάσω να φτύσεις το θηλυκό γάλα της μάνας σου. Θα σε αναγκάσω εγώ να προχωρήσεις και να γίνεις αυτό που σε χρειάζεται η πολιτεία και αυτό που θέλω εγώ να μου δώσεις και απογόνους. Γιατί είσαι συμπληρωματικός ο άντρας με τη γυναίκα και έχεις δικαίωμα και εσύ μπορείς να δώσεις ζωή. Με άλλους τρόπους ούτε συμπληρωματικό είναι, ούτε ζωή μπορείς να δώσεις. Γι' αυτό προχωράμε τώρα. Εκεί λοιπόν που ήταν το παιδί μέσα εφανερώνεται η εκκλησία. Και πώς λέγεται αυτό? Κατήχηση. Ποια είναι η κατήχηση? Κατήχηση σημαίνει, είναι η λέξη κάτω ήχος. Τι σημαίνει η κατήχηση λοιπόν? Είναι κάτω ήχος. Δηλαδή, εγένετο όσπορ ήχος βιαίας πνοής που ήρθε από τον ουρανό προς τη γη. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Είδατε στην Πεντηκοστή, γι' αυτό λέγεται κατήχηση. Κατέβηκε αυτή η φωνή, αυτή η φασαρή, αυτό το πνεύμα το Άγιο που ήταν μια βοή και κατέβηκε από πάνω. Αυτό είναι η κατήχηση. Και είναι εκεί ένας Άγιος, ο Άγιος Ερμόλαος, ο οποίος όπως φωνάει το παιδί του λέει αυτό το ψι, αυτό την κατάλληλη στιγμή να πιάσεις έναν άνθρωπο. Πηγαίνω μια μέρα να στείλω στο Καμερούν ένα κουτί. Λοιπόν, και ήταν ένα παλικαράκι, το οποίο φόραγε ένα σκουλαρίκι χρυσό με ένα σταυρό να κρέμεται. Λέω, μωρέ, σκουλαρίκι έχω δει να φοράνε οι ανθρώποι, αλλά σκουλαρίκι με χρυσό σταυρό δεν έχω δει ποτέ.
Του λέω, παιδί μου, γιατί φοράς το σκουλαρίκι με σταυρό χρυσό? Το παιδί λέει, πάτερ, λέει, μήπως σας στεναχώρησε να το βγάλω το σκουλαρίκι? Βρε, δεν σε ρώτησε να το βγάλεις. Σου είπα να μου πεις γιατί φοράς. Πάτερ, ο μπαμπάς μου έχει πει, αφού είσαι τόσο τομάρι, τουλάχιστον φόρα το σταυρό στα αυτή. Προσέξτε τον μπαμπάς του, ε. Ο μπαμπάς του. Του είπε, φόρα το σταυρό στα αυτή, τουλάχιστον με το κάνεις έτσι, μπας και αυτός ο σταυρός καμιά φορά σε φωτίσει, του λέει. Ναι, του λέω, αυτός ο πατέρας σου, ναι. Και μου είπε ο πατέρας μου, πάτερ, να βρω ένα παπά να ξομολογηθώ. Γιατί, μανάρι μου, πάτερ, είμαι 22 χρονών, αλλά ό,τι μπορείς να φανταστείς το έχω κάνει άπειρες φορές. Χριστός και Παναγία, λέω. Και τα είπε αυτό μπροστά εκεί στο, ξέρετε, εκεί που ήταν το γκισέ. Λέει, πάτερ, μπορώ να εξομολογηθώ? Βεβαίως, του λέω, να εξομολογηθείς. Μου λέει, να θέλω να σας βρω εγώ? Όχι, δεν πιστεύω, με τώρα θα σε εξομολογήσω. Τώρα. Μου λέει, πού θα εξομολογηθούμε? Έξω. Είχα παρκάρει το αυτοκίνητό μου επί της Ιεράς Οδού. Ήταν Ιερά Οδός, είναι ένας δρόμος με δυσκολία. Την ώρα που βγήκαμε έξω για να μου εξομολογηθεί το παιδί, ήρθανε τώρα δύο αστυνομικοί αυτές που. Και λέει, τι είναι το αυτοκίνητο, λέω, δικό. Μου λέει, παπά, πάρε το αυτοκίνητο όσο. Ο διάβολος. Παπά, πάρε το αυτοκίνητο όσο από εδώ πέρα, γιατί εμποδίζει. Ρε παιδιά, εδώ είχε ένα καφενιδάκι. Πιέστε λίγο καφέ εσείς και μέχρι να πιείτε το καφέ εσείς θα έχω τελειώσει τη δουλειά μου και θα έρθω να το πάρω το αυτοκίνητο. Μου λέει, άντε, μου λέει, θα μας τον πληρώσει τον καφέ. Θα σας τον πληρώσει τον καφέ, αλλά δεν πάρει τίποτα άλλο. Γιατί ήτανε μεγάλη Δευτέρα. Θα πληρώσω εγώ της αστυνομίας τα σουβλάκια. Οπότε το παιδί μου λέει, πάτερ μου λέει, εγώ θέλω να εξομολογηθώ. Ξομολογήσω. Λέει, πώς θα εξομολογηθώ? Τώρα, παιδί μου, πάω στο αυτοκίνητο, έχω ένα πετραχύλιο εκστρατείας. Το φοράω στο δρόμο. Αυτός του το βάζω στο κεφάλι, μου είπε τα αμαρτήματά του, τα ήξερε, τα είχε καταλάβει, τα ένιωθε. Δηλαδή, τι να σας πω, δεν έχω ξανακούσει τέτοια εξομολόγηση. Του λέω, τώρα του λέω, για να ξεφτεί. Εν τω μεταξύ, περνάγανε τα αυτοκίνητα από τη Γερά Οδό δίπλα και βλέπανε τον παπά όρθιο με ένα πετραχύλι στο κεφάλι και οι γυναίκες λέγανε στον άντρα. Και ώσπου να δει ο άντρας φρέναρε απότομα, θα τρακάρανε. Μου λέει η αστυνομία από δίπλα, παπά, τέλειωνε, θα γίνει τροχαίο. ναι, είμαστε του δρόμου. Η εκκλησία είναι του δρόμου. Όχι μέσα στα τείχη μέσα της εκκλησίας μόνο. Και στον δρόμο, όπου το βρεις. Του λέω, γονάτισε κάτω. Μου λέει, εδώ στον κόσμο, ναι, στα χαλίκια δεν γονάτισε. Του λέω, πρέπει να έχεις κάτι ορατό κάτι. Του διαβάζεις χωρητική ευχή. Του λέω, φεύγα. Μου λέει, να σου δώσω το σκουλαρίκι. Για να κάνω το σκουλαρίκι, για να θυμάσαι. Πάω, φεύγει το παλικάρι, χαρούμενο. Του λέει, ο άλλος ο φίλος του είχε και ένα φίλο μαζί. Του λέει, εξομολογήθηκες? Εξομολογήθηκα, του λέει, θέλει να εξομολογηθείς κι εσύ? Όχι, του λέει, εγώ φοβάμαι. Καλά. Πάω εγώ τώρα στους αυτούς, καθόντουσαν αυτοί εκεί πέρα. Και πάνε λοιπόν, τι βλέπω. Μου λέει, καφέδες. Λέω, καφέδες, ναι. Ένας είχε βάλει καφέ και γάλα. Λέω, αυσέ που πιες καφέ με γάλα, εγώ δεν σου πληρώνω το γάλα. Μου λέει, τι θα κάνουμε, θα ρουφήξουμε το γάλα, βγει από τον καφέ? Λέω, δεν γίνεται, αλλά εγώ δεν στον πληρώνω. Οι άλλοι δύο είχαν πάρει και τοστάκια. Λέω, εγώ δεν σας είπα τοστάκια, εγώ σας είπα να πείτε καφέ. Λοιπόν, τα τοστάκια μεγάλη εβδομάδα δεν σας τα πληρώνω. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω ότι δηλαδή, και λέει κάποιος, ερωτήσαμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και λέει, Άγιε Γρηγόριε, είναι πάντοτε ώρα κάποιος να βαφτιστεί, πρέπει να τον κατηχήσουμε? Είναι ώρα πάντοτε κάποιος να εξομολογηθεί, πρέπει πρώτα να τον βάλουμε στην εκκλησία, να του πούμε πέντε λόγια? Και είπε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ναι, είναι πάντοτε ώρα να βαφτιστεί κάποιος και είναι ώρα πάντοτε να εξομολογηθεί και είναι ώρα να κοινωνήσει. Γιατί, του λένε, γιατί? Γιατί μπορεί να είναι ώρα που θα πεθάνει. Αφού λοιπόν δεν ξέρεις τι ώρα θα πεθάνεις, πραγματικά όπου σε βρω, δεν θα σε αφήσω. Γιατί μου έχει τύχει αυτό, ήταν ένα παιδί με AIDS και πήγα, και εγώ δεν ήμουν παπάς, πήγα με έναν πατέρα Σαμαριτάκη, λέγεται ο πατήρ Μεθόδιος, ο Σαμαριτάκης, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος ιερεύς που η Εκκλησία της Κρήτης δεν τον έκανε τίποτα, αλλά τον έχει εκεί να γυροκόμει, να δεν με διαβάζει καθόλου. Ποτέ μην ξανακαλέσετε, ευλογείτε. Λοιπόν, τον έχουν εκεί πέρα και καθαρίζει και ξεσκατίζει όλες τις γριές του Ηρακλείου κτλ. Αυτός ο άνθρωπος πήγαινε και κοινωνούσε αρρώστους με AIDS, τους έπλαινε. Πηγαίναμε μαζί στην Αγγλία σε διάφορους αρρώστους, καθόμασταν και τους πέθαναν άρρωστοι και τους βάζαμε εμείς στις κάσες και τους στέλναμε. Ξέρεις πόσα έξοδα χρειαζόταν να μαζέψουμε τους Έλληνες για να τους στείλουμε στην Κρήτη ή οποιοδήποτε μέρος είχαν πεθάνει. Αυτά τα έκανε ο Σαμαριτάκης. Λοιπόν, ο πατήρ Μεθόδιος Σαμαριτάκης. Και πήγαμε σε αυτόν τον άρρωστο και του λέει, παιδί, λέει ο άρρωστος, του πιάνει το χέρι, παιδάκι ήταν, είχε κολλήσει το AIDS από μετάγγιση. Γιατί έχουμε και αυτά. Λοιπόν, και η πολιτεία έπρεπε αυτούς να τους αποζημιώσει, γερά. Διότι η πολιτεία φταίει που κολλήσανε. Θα μου πεις, δεν είχαν τρόπο να ελέγξουν. Ναι, αλλά αν το αναλάβεις ως υποψία, να την αναλάβεις αυτή. Λοιπόν, και του λέει, πάτερ, λέει, να εξομολογηθώ. Το παιδάκι 14 χρόνων. Του λέει ο πατήρ, του λέει, παιδί μου, εσύ δεν έχεις τίποτα, συγχωρεμένος να είσαι. Θα έρθω αύριο να σε εξομολογήσω. Γιατί δεν έχω πετραχύλι, λέει αυτός. Το παίρνουμε την άλλη μέρα το πετραχύλι, τον πάγουμε το αυτοκίνητο, τον παίρνουμε μέσα, το βγάζαν το παιδί πεθαμένο, είχε πεθάνει.
Λοιπόν, είναι ώρα για πάντα να εξομολογηθείς και είναι ώρα να πάντα να βαφτιστείς. Εμάς στο Καμερούν κάνουμε την κατήχηση, την κάνουμε ένα χρόνο. Ένα χρόνο για την κατήχηση. Και μπορεί να έρθει κάποιος την ώρα της κατηχήσεως, την ώρα της βαπτίσεως και να σου πει: θέλω και εγώ να βαπτιστώ. Εάν εφαρμόσουμε τους νόμους, πρέπει να του πούμε: περίμενε και εσύ ένα χρόνο. Περιμένει ο χάρος. Περιμένει ο άγγελος εκεί, ο Μιχαήλ που παίρνει τις ψυχές. Δεν ξέρεις εσύ. Η διάθεση βέβαια του ανθρώπου είναι και ο Θεός τη λαμβάνει υπόψη. Αλλά εγώ, γιατί να μην διακονήσω το μυστήριο και το κατηχώ μετά, γιατί όλοι οι κατηχημένοι είσαστε όσοι βαφτιζόσαστε. Σιγά την κατήχηση που έχετε τραβήξει ή το ενδιαφέρον που έχουμε κι εμείς να σας κατηχήσουμε και 12 και 13 και 14 και 15 και 16 και 17 χρονών. Ο Άγιος λοιπόν του λέει: έλα εδώ, ψιτ, ψιτ, έλα εδώ. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Ψιτ, ψιτ, έλα εδώ, όπου σε βρω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Λοιπόν, και του αρχίζει την κατήχηση και του λέει: βρε, η μάνα σου, του λέει, ξέρεις τι πίστευε. Και λέει αυτός: η μάνα μου ήταν χριστιανή. Να τη μάνα πάλι μπροστά. Η μάνα που του πέθανε, που τον άφησε, που τον πήρε ο Θεός και που δεν το παιδί δεν το βοήθησε μέχρι την ηλικία της εφηβείας. Η μάνα όμως ήταν ζωντανή μέσα του. Και λέει: η μάνα μου ήταν χριστιανή, λέει ο Άγιος Παντελεήμων. Και του λέει και αυτός: έλα εδώ, του λέει. Έλα εδώ, του λέει, αφού ήταν η μάνα σου χριστιανή, να σου πω για τον Χριστό. Και του είπε για τον Χριστό, του είπε για τον Χριστό. Όμως το παιδί είχε μπει μέσα η ζήμη της λογικής. Το παιδί είχε λογική πια. Είχε αναπτύξει τη λογική, την επιστημονοσύνη. Είχε φύγει από την ανοιχτή η καρδιά να δεχτεί τα πάντα. Και τι του λέει, καλά τα λες όλα αυτά, θα δούμε. Και μια μέρα που το παιδί περπάταγε στο δρόμο, ένα φίδι δάγκωσε ένα νέο παιδάκι. Και τότε ο Παντελεήμων, επειδή είδε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, δεν μπορούσε να τον βοηθήσει η ιατρική, ό,τι ήξερε δεν μπορούσε να βοηθήσει, επειδή είχε αποψύξει και πεθάνει, πηγαίνει και λέει: για να δούμε τώρα. Κάνει το μεγάλο πείραμα που μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Και λέει: για να δούμε τώρα, για να δούμε τώρα. Εάν επικαλεστώ τον Χριστό, θα σηκωθεί το παιδί. Και πράγματι επικαλέστηκε τον Χριστό και το ανέστησε. 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 Μην σας φαίνεται καθόλου περίεργα. Καθόλου περίεργα. Έχουμε αναστάσεις και άλλων νεκρών από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, όπου μία γυναίκα της πέθανε ο άντρας και πάει στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και του λέει: σε παρακαλώ να μ' αναστήσεις τον άντρα μου. Μα εσύ, λέει, δεν πιστεύεις πουθενά, δεν πιστεύω, λέει, αλλά εγώ σε παρακαλώ μία στο χιλιά. Έλα εδώ. Και του πήγε ο Άγιος Ιωάννης τον Θεολόγος και ανέστησε τον άντρα. Μόλις ανέστησε τον άντρα, το βλέπει αυτή, παθαίνει συγκοπή και πεθαίνει. Και πέφτει κάτω. Ναι, είναι γραμμένο στο βίο του Αγίου του Θεολόγου. Οι βίοι των Αγίων έχουν μεγάλη σημασία. Διότι έρχονται πάρα πολλοί, σας κάνουν κηρύγματα κτλ. Και σας λένε διάφορα. Τι λέει η ψυχολογία, τι λέει εκείνο, τι λέει αυτό, τι λέει το άλλο. Από τους βίους, μέσα από τους βίους των Αγίων βγαίνουν τα πάντα. Βγαίνουν τα πάντα. Εάν τους βίους των Αγίων τους προσέχαμε, δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει γραφτεί στους βίους. Προσέξτε τώρα. Ακούστε τώρα. Ο άντρας μόλις αναστήθηκε, λέει: μα η γυναίκα μου λέει πεθαμένη. Εγώ είχα πεθάνει, πέθανε η γυναίκα. Και του λέει. Παρακάλα τον Χριστό που σε ανέστησε να αναστήσει τη γυναίκα σου. Ιδωλολάτρης, δεν είχε βαφτιστεί. Και λέει ο άνθρωπος: στο ο Χριστός που με ανέστησε, σε παρακαλώ, ανέστησε τη συμβία διευχών αυτού εδώ, ούτε το όνομα του Ιωάννου του Θεολόγου δεν ήξερε. Και σηκώθηκε η συμβία. Δηλαδή χρειαζόταν βαφτισμένος, είχε μπει στην κολυμπηθρά, είχε κοινωνήσει, είχε συμμετάσχει των Αγίων, όχι. Και όμως η χάρη του Αγίου Πνεύματος τον έκαμε τόσο, ενήργησε και έκαμε αυτό το θαύμα. Έτσι λοιπόν, και τι κάνει, αφού το παιδί ανέστησε πλέον, ανέστησε, εβεβαιώθηκε στην καρδία του για τον Χριστό και πηγαίνει στο σπίτι και στο σπίτι βλέπει τώρα τα είδωλα και του μπαίνει στο μυαλό να τα σπάσει όλα. Αλλά επειδή ήταν ευγενής, είπε: όχι, δεν θα πιέσω τον πατέρα. Όπως θυμήθηκα ότι η μητέρα δεν επίεσε τον πατέρα. Είδατε πως πάει. Πως πάει. Πως πάει. 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 Γιατί το παραδίδεις. Είναι εμπειρία. Δεν είναι λόγια. Είναι εμπειρία. Είχε εμπειρία της χάριτος. Και πήγε παρακάτω. Και μια μέρα ψάχνανε να βρουν το σπίτι του Παντελεήμωνα που είναι του Παντολέοντα. Και το βρίσκουν το σπίτι του Παντολέοντα. Χτυπάνε την πόρτα. Βγαίνει ο πατέρας έξω και λέει: τι θέλετε, λέει, θέλουμε τον γιατρό, τον Παντολέοντα. Λέει: το παιδί είναι μέσα, περάστε μέσα. Είχε πάει ένας τυφλός. Του λέει ο τυφλός: πήγα παντού, έκανα τα πάντα και δεν μπόρεσα να γίνω καλά. Του λέει: θα σε γιατρέψω εγώ, λέει ο Παντελεήμων. Παντελέον. Τον παίρνει ο μπαμπάς ιδιαίτερος και του λέει: αυτή είναι η δουλειά του πατέρα. Να βάζει όρια στον άνθρωπο. Του λέει ο πατέρας: παιδί μου, λέει, να σε συμβουλέψω κάτι. Εάν δεν καταφέρεις να θεραπεύσεις, η ιατρική σου θα αμαυρωθεί. Γι' αυτό κάνε μια προσπάθεια, παιδάκι μου, του λέει, και διώξτονε και πες. Αφού άλλοι γιατροί δεν καταφέρανε, τι λες πατέρα, του λέει, έλα μαζί μου και θα δεις. Και του λέει: στο όνομα του Χριστού να δεις.
και είδε. Πατέρα, δεν το θεράπευσα εγώ. Το θεράπευσε ο Θεός της γυναίκας σου, ο Θεός της μάνας μου, ο Θεός ο δικός μου. Και λέει ο πατέρας, βάπτισέ με. Και τον εβάπτισε και εκοιμήθη ο πατέρας χριστιανός. Ένα παιδί έκανε όλο το σπίτι και όλο τον κόσμο και όλους αυτούς που μαρτυρήσανε μαζί. Γιατί μια Αγία Περπέτουα, την έχετε ακούσει παλιά, ήταν ένα βιβλίο Περπέτουα. Πόσο χρόνο ήτανε? 19 χρονών ήταν καημένη και είχε παντρευτεί και είχε γεννήσει ένα παιδάκι και την πιάσανε και την βάλανε στη φυλάκα. Και τι κάνανε οι άθλοι? Στερήσανε από τη μάνα, στερήσανε το μωρό. Και η γυναίκα είχε γάλα και δεν της έφτανε ο πόνος που είχε χωρισμένη, αλλά έγινε φλεγμονή στο μαστό, μαστίτιδα που λέτε, γιατί τα γράφουν όλα τα κείμενα, έγινε μαστίτιδα και δεν μπορούσε η καημένη και παρακάλεγε και έλεγε στον πατέρα της, πατέρα μου ιδωλάτρη, φέρε μου το παιδάκι να το φυλάσω λίγο, να μου ανακοφιστεί το στήθος. Και στο τέλος την ελεήσανε και της φέραν το παιδί και όταν την πήγανε και τη κόψαν το κεφάλι, παρέδωσε το παιδάκι της στον πατέρα της και είπε, της έλεγε ο πατέρας, για το παιδί μου ρε, πες ότι δεν είσαι χριστιανή, για το παιδί σου. Όχι, λέει, ηγάπησα τον Κύριο, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Θεός, μετά είναι ο σύζυγος και μετά είναι τα παιδιά και μετά είναι όλοι άλλοι. Αμέσως, ούκε λάτρευσαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτήσαντα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Το ίδιο είχε και η μια διακόνισσα. Αυτή ήταν έγκυος και προσπαθούσε να γεννήσει. Και επειδή υπήρχε νόμος ότι αν είσαι έγκυος δεν θα σαρατώσουμε, δεν τη βάλανε να θανατωθεί μαζί με τους άλλους Αγίους, αλλά της είπε θα περιμένεις να γεννήσεις και άμα γεννήσεις θα σε θανατώσουμε. Λοιπόν, και αυτή η κακομοίρα παρακάλεγε τον Θεό και έλεγε, Θεέ μου, να μην χωρίσω από τους άλλους μάρτυρες, ας γεννήσω το παιδάκι. Και την ώρα που ήρθε να γεννήσει, ήταν στον 8ο μήνα, και ήταν η ώρα να γεννήσει, φώναζε κατά την ώρα της γέννας και πόναγε, και τις λένε τώρα οι άλλοι μάρτυρες κι αυτοί. Γι' αυτό μπορεί να είσαι μάρτυρας, μπορεί να είσαι του Χριστού, μπορεί να είσαι άγιος, αλλά πολλές φορές δεν ξέρεις πώς μιλάς. Γιατί να κάνεις καλό, κάνεις κακό. Καλύτερα να μην μιλήσεις, ακόμα και αν είσαι άγιος. Δεν ξέρεις τι πρέπει να πεις πολλές φορές. Τι της είπανε? Τι τσιρίζεις, μωρή, σε λίγο θα πάμε να σου κόψει το κεφάλι. Και για τους πόνους της γένας κάθεσαι και τσιρίζεις. Και τι είπε αυτή? Τι είπε? Οι πόνοι αυτοί θα τους σηκώσω εγώ. Τους πόνους του θανάτου θα τους σηκώσει ο Χριστός. Είναι άλλο πράγμα. Τώρα αυτούς τους πόνους εγώ τους πονάω, γιατί είναι ο πόνος της γένας της μάνας. Ενώ όταν θα μου κόψει το κεφάλι, τον πόνο μου αυτό θα το σηκώσει ο Χριστός. Φοβερές Αγίες. Να σας πω, να πάμε και παρακάτω. Υπάρχει μία Λέλα Καραγιάννη. Την έχετε ακούσει, την έχουν οι αριστεροί, μεγάλη και τρανή. Αυτή είχε 7 παιδιά, η Λέλα Καραγιάννη. Μεγάλη αγωνίστρια. Είχε φτιάξει, ήταν απόγονος της Μπουμπουλίνας και έφτιαξε αυτή στην Αθήνα μία ομάδα που λέγονταν Μπουμπουλίνα και έκανε εναντίον των, πώς το λένε, των Γερμανών. Έκανε σαμποτάζ και τέτοια. Και τα 7 παιδιά, είχε 7 παιδιά. Και όταν την προδώσανε, την πιάσανε τη Λέλα Καραγιάννη, πήγαινε στα μοναστήρια αυτή, στον Άγιο Ιερόθεο κτλ. Την πιάσανε και τα 5 της παιδιά μαζί την πιάσαν τη μάνα. Και τη μάνα μαζί. Και τη βάλανε και τις πήραν τα παιδιά και βάλανε το όπλο Γερμανοί στο κεφάλι των παιδιών και τις λένε παραδέξου ότι ήσουν σαμποτέρ και ότι έκαμε σε αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έλεγε αυτή, εγώ δεν έκανα τίποτα, την πατρίδα μου αγαπάω. Και έλεγε στα παιδιά, τα παιδιά λέει, εάν θέλουνε, όπως και ο Κίτσο Τζαβέλας, εάν τα παιδιά μου θέλουνε να πεθάνουν για την πατρίδα, χαλάλι τους. Εάν πάλι δεν θέλουνε, ο Θεός θα τα συγχωρέσει. Μπροστά της, τα 5 της παιδιά. Και όταν επέζησαν τα παιδιά, γιατί τη μάνα τους σκοτώσανε, παρακαλώ πότε, το 1944, την ώρα που φεύγανε οι Γερμανοί, μια εβδομάδα πιο νωρίς σκοτώσαν τη γυναίκα. Λοιπόν, τη Λέλα Καραγιάννη, και έχουνε οδού στην Αθήνα, Λέλα Καραγιάννη, αλλά δεν τα λένε. Δεν λένε τις λεπτομέρειες, γιατί λέει το παιδί, γράφει ένα γράμμα και λέει το παιδί, η μάνα μου μας άραβε το καντήλι, ζήμωνε πρόσφορα, έκανε μετάνοιες, προσκυνούσε και μας έβαλε Χριστό και πατρίδα μέσα στην καρδιά μας. Παρακαλώ, πότε έγινε? Το 44. Αυτοί ήσανε. Και υπήρχε και ένας άλλος, ένας μεγάλος, δηλαδή τη διδασκαλία τι είναι, ένας άλλος Άγιος μεγάλος, το οποίο δεν το ξέρετε και αυτόν, γιατρός ήταν αυτός, αυτός ήταν ο πατέρας του Γερμανός. Αυστρογερμανός και η μάνα του ήταν Ρωσίδα, ο Άγιος Αλέξανδρος. Αυτός ο Άγιος Αλέξανδρος το 1900, αυτός ήταν ο πατέρας του, ξαναπαντρεύτηκε και πέθανε η μάνα του και έκανε άλλα 4 παιδιά. Και τα όλα τα παιδιά ήσαν καλά. Και τα προτεστάντικα παιδιά και αυτός που ήταν Ορθόδοξος. Και κάνανε μία που λεγόταν το Λευκό Ρόδο. Κάνανε μία ομάδα. Και τι κάνανε αυτοί? Μοιράζανε σε όλο τον κόσμο διακηρύξεις. Και τι λέγανε? Ότι αυτό που κάνετε οι Γερμανοί, ο ίδιος Γερμανός ήταν, αυτό που κάνουμε οι Γερμανοί να σκοτώνουμε τους Εβραίους είναι αισχρό. Και να μην λέτε ότι δεν το ξέρετε, το ξέρετε όλοι τι κάνουν με τους Εβραίους. Τους πιάσανε λοιπόν αυτούς το Λευκό
Ευρωπαϊκό Ρόδο, τους βάλανε στη φυλάκα και αφού τους βάλανε στη φυλάκα, μετά από λίγο καιρό τους σκοτώσανε. Σαν και αυτές τις μέρες, νομίζω 23 δεν έχει σήμερα, 23. Σαν και αυτή την ημέρα το πήγαν το παλικάρι και του κόψαν το κεφάλι, όπως κόψαν το κεφάλι του Αγίου Παντελεήμονα. Γιατί, τι έκανε, γιατί έλεγε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδέρφια και έλεγε στο όνομα του Χριστού και γράφει ένα γράμμα. Τρεις ώρες προτού να του κόψει το κεφάλι στους γονείς και τη θετή μάνα και τον πατέρα και λέει: Πατέρα μου, εγώ σε 2 ώρες θα είμαι στον ουρανό μαζί με τη μάνα μου, την πρώτη σου γυναίκα. Σε παρακαλώ, πατέρα μου, να θυμάσαι, μη λησμονήσετε ποτέ το Θεό. Φεύγω και πάω σε έναν καλύτερο κόσμο. Ποιανού έργο ήταν αυτό, τη ευλάβεια τη μάνα και τη γιαγιά, ο οποίο ήταν ορθόδοξο χριστιανό, προσευχότανε, πήγε στη Ρωσία στον πόλεμο να βοηθήσει, να βοηθήσει του. Όταν κάνανε την. Οι Γερμανοί πήγαν στη Ρωσία, αυτό πήγε. Ως Γερμανός, παρακαλώ, στα Γερμανορώσος, πήγε στα, ήταν γιατρός, πήγε στα νοσοκομεία μαζί με τον Άγιο, με τον Άγιο που τον ελευθερώσαν τότε για να κάνει εγχειρήσεις, τον Άγιο Λουκά τον ιατρό, και χειρουργούσανε μαζί. Είχε γνωρίσει και τον Άγιο Λουκά τον ιατρό, αυτός ο γιατρός, ο Αλέξανδρος, ο οποίος κανείς δεν ξέρει τίποτα. Η Εκκλησία Ρωσική τον έκαμε Άγιο, κανείς δεν ξέρει. Αγωνιστές εξαιτίας του πατέρα και της μάνας. Υπάρχουν και κακοί γονείς, πάρα πολλοί γονείς κακοί. Υπάρχουν μανάδες κακές. Ήταν μια μάνα που γέννησε ένα παιδί που το λέγανε Νεανία. Αυτή έξυπνη, κυρία, πώς έχετε εδώ κάποιες παραδάκια. Πηγαίνει λοιπόν στο Διοκλητιανό και λέει: Σε παρακαλώ, το γιο μου θα τον κάνεις δούκα. Πόσα λεφτά θέλεις, πάρτα. Και τον έκανε δούκο της Αλεξάνδρειας. Ο γιος της, Νεανία το λέγανε το γιο. Και αυτός τον στέλνει ο Διοκλητιανός και του λέει: Όπου βρεις χριστιανό, φάξ τον. Και φεύγει το παιδί να πάει να σφάξει. Και στον δρόμο που πηγαίνει, βλέπει τον Χριστό. Και του λέει ο Χριστός, περίπου σαν τον Παύλο. Βρε, του λέει, γιατί με κυνηγάς. Λέει, ποιος είσαι. Εγώ, του λέει, είμαι ο Χριστός που σταυρώθηκα. Και τι, ο Υιός του Θεού, λέει. Και τι Θεός είσαι που σταυρώθηκες. Και κάνουν κουβέντα εκεί αυτός, ο Χριστός σταυρωμένος πάνω σε ένα σταυρό, και αυτός κάτω. Και κάνουν κουβέντα. Και το παιδί αλλάζει αμέσως, γίνεται νικητής, και η μάνα αρχίζει να χαίρεται. Και πηγαίνει στον αυτοκράτορα και του λέει: Το παιδί μου ανέβηκε δικαίως στις τιμές. Ναι, έτσι λέει αυτός. Και πάει το παιδί και του λέει: Ρε παιδί μου, να θυσιάσουμε στα είδωλα, γιατί ανέβηκε όλες αυτές τις τιμές. Η μάνα. Γι' αυτό λέει μέσα η Παλαιά Διαθήκη ότι η γυνή μπορεί να ξεχάσει τα παιδιά της. Εγώ δεν τα ξεχάσω ποτέ, λέγει ο Κύριος στις παροιμίες. Άμα το δείτε, η γυνή επιληστήσετε τον τέκτον αυτής. Μια γυναίκα μπορεί να ξεχάσει τα παιδιά της. Αλλά εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τα παιδιά μου, είπε ο Χριστός, είπε ο Κύριος. Λοιπόν, και αυτή η κακομοίρα πάει και του λέει του Διοκλητιανού. Διοκλητιανέ, του λέει, ο γιος μου είναι ένα τομάρι, σκότωσέ τον. Δεν προσκυνάει τα είδωλα. Η μάνα, πώς τη λέγανε, Θεοδοσία, πότε γιορτάζει, 29 Μαΐου, την ημέρα που μπήκαν οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη, 29 Μαΐου, Θεοδοσία, πώς αγίασε. Λοιπόν, αφού τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει, πήγαινε, αφού δεν μπορείτε να φανταστείτε τι του έκανε. Του έλεγε: Πολλές μανάδες κυνηγάνε τα παιδιά. Θέλουν να πάνε καλόγεροι, τα βρίζουν. Καμιά νύφη δεν τους αρέσει, τους ψήνουν το ψάρι στα χείλη, τους τρώνε ζωντανούς, πάρα πολλές. Τα κυνηγάνε, τους κυνηγάνε. Άπειρα. Θα κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Μα δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλεις εσύ. Δεν μπορεί να κάνει. Στο τέλος λοιπόν, είδε το μαρτύριο κάποιων γυναικών που πιστέψανε εις το Χριστό εξαιτίας του γιού της, μετανόησε κι αυτή. Και εφράνθηκε η καρδία της και άλλαξε και θυσιάστηκε και η μάνα. Βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχει από όλα αυτά βγαίνει το εξής. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες. Είναι παιδί με νοητική στέρηση. Είναι βάσανα, είναι εκείνα, είναι τα άλλα. Είναι παιδιά τα οποία συζούν με άντρες. Είναι εκείνο, είναι γυναίκες που συζούν μεταξύ τους. Είναι άντρες που δεν είναι αυτό, που δεν είναι, είναι προβλήματα. Παιδάκια που αυτό, που αυτό. Είναι πολλά προβλήματα. Λέει ο γέροντας, όταν πηγαίνει στον πατέρα Πορφύριο, λέει: Τι να σας κάνει ο πτωχός Πορφύριος. Τι να κάνει ο πτωχός Πορφύριος. Προσευχή κάντε κι εσείς, προσευχή κι εμείς. Τουλάχιστον όταν πήγε η Αγία Μόνικα που είχε γιο, τον Άγιο Αυγουστίνο, που ήταν ένα τομαράκι προτού να γίνει χριστιανός, είχε και κάνει και κανένα δυο νόθα παιδάκια, είχε γυρίσει και μπαφτα, είχε πέσει και στις αρέσεις κτλ. Και πήγε στον Άγιο Αμβρόσιο, επίσκοπο με διολάνων, και του λέει η Αγία Μόνικα: Κάνε κάτι, ρε Αμβρόσιο, για το παιδί μου, μπα και σωθεί το παιδάκι μου. Και τη λέει: Κακομοίρα, ή το παιδί σου θα δείξει στο Θεό, ή τα γόνατά σου. Τα γόνατά σου θα δείξει την προσευχή. Και πραγματικά από την προσευχή της Αγίας Μόνικας ελεήθηκε το παιδί και γύρισε και έγινε Αυγουστίνος, ο ιερός πατήρ της Εκκλησίας. Επειδή λέει ότι έχετε και να ρωτήσετε τίποτα, δεν νομίζω τώρα να έχετε να ρωτήσετε. Επάσχετος, ας σταματήσουμε εδώ και θέλει κάποιος να ρωτήσει, λέμε. Ακούω.
Πάτερ, άμα θέλετε να το κλείσουμε, γιατί έχει περάσει και ώρα. Ναι. Να ρωτήσει κάποιος όποιος τολμάτε. Σας παρακαλώ. Ποιος? Α, μπράβο, θέλουν να φύγουνε. Όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει. Τα καταλάβατε όλα? Εδώ, εδώ. Για έλα εσύ εδώ να ρωτήσεις. Πώς, θα κατεβείς εδώ κάτω, θα σε δούμε ποια είσαι. Ξέρω εγώ ποια είναι. Σε σιωμασμένη. Θα θέλαμε να πρωτοί να μπορείτε να μας πείτε κάποια λόγια για την Αγία Ελένη, ως μητέρα, ως προπότη, να βάλω εντός. Η Αγία Ελένη, λέει να πούμε κάποια λόγια για την Αγία Ελένη. Η Αγία Ελένη, ένα πρόβλημα που έχουμε στα παιδιά είναι η διψυχία. Όταν το παιδί σκίζεται μεταξύ του πατέρα και της μάνας, αυτό είναι πολύ βαρύ για ένα παιδί. Και είναι δίψυχος. Τη μια γέρνει από εδώ, την άλλη γέρνει από εκεί. Αυτό έπαθε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πατέρας του ήταν ο Κωνσταντίος ο Χλωρός. Ο Χλωρός ήταν χλωρός γιατί ήταν άσπρος. Τι είχε? Το στίγμα της μεσογειακής ανεμίας είχε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Χλωρός είχε πάει στην οικομήνια και γνώρισε την Αγία Ελένη. Η Αγία Ελένη ήταν Ελληνής. Πολύ ωραία, ευγενής ύπαρξη, αλλά ήταν φτωχιά. Φτωχιά. Κοιμήθηκε μαζί της. Εκείνη την εποχή δεν κάνανε γάμους όπως κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτοί κάνανε ένα χαρτάκι. Ένα χαρτί, πώς είναι, στο πολιτικό. Και λέει ότι εγώ την παίρνω. Αυτός δεν έκανε το χαρτί. Δεν έκανε το χαρτί. Απλώς είχε δικαίωμα να αναγνωρίσει το παιδί όταν γεννιότανε. Όταν λοιπόν γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος, αναγνώρισε τον Κωνσταντίνο ο Κωνσταντίος ο Χλωρός ως παιδί του. Δεν είχε αναγνωρίσει την Αγία Ελένη, αλλά την αγαπούσε την Αγία Ελένη όμως. Είχανε αγάπη μεταξύ τους. Τότε ο Κωνσταντίος ο Χλωρός τον βάζει ο Διοκλητιανός και πηγαίνει να γίνει διοικητής της Ισπανίας. Και αφού πάει να γίνει διοικητής στην Ισπανία και πήρε και απέναντι και την Αγγλία, όλα αυτά, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία ήταν ένα. Λοιπόν, πήγε και αυτά. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος έπρεπε να μείνει με τη μαμά, να μεγαλώσει με τη μαμά. Και μεγάλωσε με ποιος θα το θυλάσει το παιδί. Μεγάλωσε με τη μάνα. Αλλά πάντα είχε την αίσθηση ότι ο πατέρας τον εγκατέλειψε. Η Αγία Ελένη δεν έλεγε κάτι στο παιδί εναντίον του πατέρα. Διότι ήταν Αγία από πριν και ήταν χριστιανή η Αγία Ελένη. Μεγάλωσε το παιδί της, έβλεπε το παιδί της τη μάνα να προσεύχεται κτλ. Αλλά δεν έγινε το παιδί χριστιανός. Απλώς όπως ο Παντελήμων έβλεπε τη μάνα να προσεύχεται. Το παιδί εγνώριζε ότι η αυτοκρατορία είναι ειδωλολατρική, ο πατέρας του είναι ειδωλολάτρης, προσέξτε το αυτό, αλλά επηρεαζόταν από τις καλές διδασκαλίες της μητέρας. Όταν τον πήρε ο Διοκλητιανός και τον είχε μαζί του, ο Διοκλητιανός μαζί με το Γαλέριο, τα έχετε ακούσει αυτά, η κουόρτη του Μεγάλου Κωνσταντίνου με την κουόρτη του Αγίου Γεωργίου ήταν δίπλα-δίπλα. Δίπλα-δίπλα ήσαν αυτές οι κουόρτες. Κουόρτη σημαίνει περίπου 10.000 στράτευμα. Και αυτοί ήταν αρχηγοί του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος τον κρατούσε, ο Διοκλητιανός και ο Γαλέριος τον κρατούσαν ως όμηρο. Διότι όταν το παιδί είναι 18 χρονών, σου λέει, αφού τον έχει αναγνωρίσει για διάδοχό του ο Κωνσταντίος ο Χλωρός, ως μοναδικό του παιδί, αν τον αφήσουμε να φύγει, θα πάει να ενωθεί με τον πατέρα και θα σταθεί αντίον μας. Θα τον έχουμε εδώ ως όμηρο. Γίνεται λοιπόν η θυσία του Αγίου Γεωργίου, ο Μέγας Κωνσταντίνος τη βλέπει τη θυσία, δεν μιλάει και δεν υποστήριξε το δίκιο του Αγίου Γεωργίου, απλώς εκάθητο. Και παρακολουθούσε όλο το μαρτύριο. Και μετά από το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου, αφού είδε πόσο δύσκολα ήταν στην Ανατολία από πλευρά ειδωλατρία, σηκώνεται και φεύγει κρυφά και πηγαίνει στον πατέρα του, τον Κωνσταντίνο τον Χλωρό. Εκεί τον κάνει ο πατέρα του αντιβασιλέα σιγά σιγά κτλ. Ανεβαίνει με Κωνσταντίνο, ανέβηκε και ανέβηκε σε όλα αυτά όπω ξέρετε κτλ. Και μετά και ο Μέγας Κωνσταντίνος κατά μάνα, κατά κύριε, κατά γιο και θηγατέρα. Αγαπάει μια κοπέλα η οποία ήταν ταπεινή καταγωγή και αυτή σαν τη μάνα του με τον πατέρα του. Βλέπετε πώ έχει σημασία, αλλά είναι δίψυχο. Την αγαπάει και κάνει ένα παιδί πολύ καλό. Μα πάρα πολύ καλό και πολύ ωραίο παιδί. Και το έχει το παιδί και το λαχταράει ο Κωνσταντίνος και το έχει σε αγάπη. Και λέει ο Διοκλητιανός, άμα θέλεις να γίνεις κοσμοκράτορας, πρέπει να χωρίσεις τη γυναίκα αυτή και θα σου δώσω εγώ την αδελφή του Μαξεντίου να πάρεις. Μόνο αν την πάρεις αυτή, τότε του λέει θα σε αναδεχτώ και θα παραδεχτώ. Τι να κάνει, ξανά τα ίδια μανά. Χωρίζει τη γυναίκα που αγαπούσε
και παίρνει μια γυναίκα που δεν την αγαπούσε, που τη λέγανε και Φάστα. Αυτή ήταν μια εξόλης και προόλης γυναίκα. Και τι κάνει αυτή η κακομοίρα? Αυτή λοιπόν το βράδυ γδυνότανε και πήγαινε στα πορνεία της πόλεως και πορνεύεται. Της είχε μια μητρομανία, ένα πράγμα έτσι κακομοίρα. Λοιπόν, και το είπανε στον Κωνσταντίνο αυτό το πράγμα. Αλλά προτρώνα του το πούνε, αυτή είχε κάνει αρκετά κακά. Ο Κωνσταντίνος έβγαλε ένα νόμο που είπε, προσέξτε τι είπε, ότι εάν οποιοδήποτε κατηγορηθεί για βιασμό, επειδή βιαζόντουσαν πάρα πολύ εύκολα την εποχή εκείνη οι γυναίκες, οποιοδήποτε κατηγορηθεί για βιασμό, η τιμωρία του θα είναι αμέσως μετά από συνοπτικές διαδικασίες και μαρτυρίες, θα το σκοτώνουμε. Και τυχαίνει το πρώτο παιδί, το πρώτο ας πούμε γεγονός που έπρεπε να αποδώσει δικαιοσύνη να είναι ο γιος που αγαπούσε, που τον κατηγόρησε η Φαύστα, η γυναίκα του μεγάλου Κωνσταντίνου, ότι αυτός μου επιτέθηκε. Και είχε φτιάξει και μια δολοπλοκία και ο Μέγας Κωνσταντίνος βρέθηκε στην ανάγκη να εφαρμόσει τον νόμο. Ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είχε τέτοια πράγματα, γιατί αυτό είναι ο Ελληνισμός. Άλλο είναι το δίκαιο της Ρώμης και άλλο η καρδιά των Ελλήνων. Γιατί όταν είπε μια μέρα ο Αλέξανδρος, όποιος στρατιώτης το σκάσει την ώρα που γίνεται μάχη, όποιος το σκάσει και τον πιάσετε να φεύγει, θα μου το φέρετε εδώ σε μένα και εγώ θα το σκοτώνω. Και πραγματικά τον έφεραν μπροστά στον Αλέξανδρο ένα παιδάκι 18 χρονών που το είχε σκάσει στον πόλεμο και τον πιάσανε και τον φέρανε μπροστά στον Αλέξανδρο. Του λέει, βρε, δεν τρέπεσαι? Φοβήθηκα, του λέει. Τι ένιωσες? Αυτό που λέγεται κρίση πανικού. Κρίση πανικού έπαθα, φοβήθηκα, του λέει. Καλά, του λέει, φοβήθηκες? Εντάξει, να ζήσεις. Πετάγονται όλοι οι άλλοι και του λένε, Βασιλιά, έχεις βγάλει νόμο που λέει ότι όποιος το σκάει πρέπει να το σκοτώσεις. Μην αλλάζεις τον νόμο σου. Και λέει, ποιος τον έβγαλε? Ο βασιλεύς. Ποιος τον έβγαλε? Ο βασιλεύς Αλέξανδρος. Επειδή είμαι βασιλιάς, τον καταργώ. Του είπε, πώς σε λένε, ρε παιδάκι μου? Και κάνει το λάθος το κακόμοιρο και λέει, Μπερέν Αλέξανδρο. Ούνα χαφής. Σε λένε Αλέξανδρο, του λέει. Του λέει, κοίταξε να δεις. Την επόμενη φορά ή θα πολεμήσεις γενναία ή θα αλλάξεις το όνομα, να μην μου ντροπιάζεις το όνομα του. Και πράγματι και τον άφησε να ζήσει και το παιδί διορθώθηκε. Δεν ήταν κάτω από τον νόμο η καρδιά του. Δεν είμαστε κάτω. Δεν μας κάνει κουμάντο το πιδάλιο της Εκκλησίας. Όχι. Το πιδάλιο καλό είναι, λέει ο Γεροπαΐσιος, αλλά με το κρατάς εκεί πέφτεις πάνω στα βράχια. Το πιδάλιο να το κάνεις έτσι. Άμα δεν κάνεις το πιδάλιο έτσι, δεν λειτουργεί το πιδάλιο. Άμα το πας έτσι, θα πάει να πέσεις πάνω στα βράχια. Έτσι κι αυτός σκότωσε ο ανόητος το παιδί του. Έδωσε εντολή και σκοτώσανε το παιδί του. Και αυτό είναι που του προσάπτουν όλοι, ότι σκότωσε το παιδί του. Βάσει αυτού του προβλήματος έγινε αυτό. Δίψυχος. Άφησε τη γυναίκα που αγαπούσε να πάρει μια άλλη. Και τότε πάνε και του δείχνουν τι έκανε η Φαύστα. Τον δίνουν ένα απλό ιδιώτη, τον πηγαίνουν στα πορεία και βλέπει τη γυναίκα του να εκπορνεύεται και τη σκότωσε ή άλλος ή ο ίδιος με τα ίδια του τα χέρια, όταν είδε ότι είχε γίνει και αιτία να σκοτώσει το παιδί. Βλέπετε, όταν δεν είσαι με τον Χριστό πλήρως, αλλά η μισή σου καρδιά από εδώ, μισή καρδιά, γλιστράς. Αυτά είναι λάθη. Τα διορθώνει ο άνθρωπος με τη μετάνοια. Η Αγία Ελένη, μόλις το μαθαίνει η Ελένη, φεύγει από την Νικομίδια, παίρνει ένα δρόμο, ένα βασιλικό και έρχεται κάτω εκεί στον Τίβρη, ανεβαίνει το ποτάμι, ανεβαίνει απάνω, μπαίνει μέσα στα ανάκτορα, το βρίσκει τον Μέγα Κωνσταντίνο κάτω στον θρόνο, ανεβαίνει τα σκαλιά η Ελένη, παπ, παπ, του έδωσε δυο σκαμπυλάρες και άστραψε ο τόπος και του λέει, το πρόσωπό μου δεν θα το ξαναδείς ποτέ μέχρι να πεθάνω. Τον τιμώρησε να μην βλέπει το πρόσωπο της μητέρας, γιατί εσκότωσε το παιδί και τη γυναίκα. Γιατί δεν το σκοτώσεις? Παρέδωσε του στην νομοθεσία και η νομοθεσία ας κάνει ό,τι θέλει. Η Αγία Ελένη εφάρμοσε το χριστιανικό νόμο, ο άλλος εφάρμοσε αυτό. Η μητέρα λοιπόν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στα παιδιά. Μήπως δεν έχουμε ένα ανάλογο στη Σπάρτη? Ξέρετε τον Παυσανία, ο οποίος ενίκησε στις πλατές. Ο Παυσανίας ενίκησε τους Πέρσες πλατές και ήταν τόσο καλός άνθρωπος και τόσο σοφός άνθρωπος και τόσο αγαθός άνθρωπος ήταν, που όταν μπήκανε μέσα στη σκηνή που είχε μείνει εκεί η σκηνή του Μαρδονίου και είδε τα χρυσά τα πιάτα και όλα αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά, λέει στους μαγείρους, μαγειρέψτε φαγητό να φάμε, και μαγειρέψανε φαγητά πολλά, γιατί δεν είχαν ορτή και φασιανούς τα πάντα. Και μετά λέει στους Σπαρτιάτες, μαγειρέψτε και εσείς το φαγητό μας να φάνε, και μαγειρέψανε το μέλλον ζωμό, βάλανε από εδώ το μέλλον ζωμό,
από εκεί βάλανε τα πλούσια φαγητά. Και λέει ο Παυσανίος, μωρέ ιδέτε κάτι βλαμμένους που ενώ τρώγανε έτσι ήρθαν να φάνε το δικό μας που ήταν έτσι. Το καταλάβατε. Αφού τρώγατε με χρυσά κουτάλια, τι ήθελε στην Ελλαδίτσα που τρώγανε το μέλανο ζωμό. Τι τον ήθελε. Αυτός όμως που είπε αυτά, εμίβησε. Του δίνανε λεφτά σιγά σιγά οι Πέρσες και του πήραν την καρδιά. Αυτού. Γι' αυτό χαλεπότερον εστί του φυλάξε τα αγαθά εκ του χτίσαστε. Είναι πιο δύσκολο να φυλάξεις τα αγαθά από το να τα αποκτήσεις. Και όταν το πιάσανε με τους περσικούς δαρίους μέσα στο σπίτι, αυτός φεύγει και μπαίνει μέσα στον Άγιο Παντελεήμονα καλή ώρα, την εκκλησία που είχαν αυτοί εκεί, τον ναό που είχαν, και πέφτει η Κέτης, αγκαλιάζει το βωμό να σωθεί. Και λέει ο λαός, εκεί θα ψοφήσεις. Εκεί μέσα. Και τι σκεφτήκανε, να χτίσουν τι, πόρτα. Και έρχεται η μάνα του πρώτη και βάζει τις πρώτες τουβλιές για να χτιστεί η πόρτα του ναού να μην μπορεί να βγει απ' έξω. Η μάνα του. Και όταν πέθανε η μάνα του, έγραψαν πάνω στον τάφο της. Είχα δυο παιδιά, το ένα εμίδησε και δεν το έχω. Τον διέγραψε. Η σπαρτιατική συμπεριφορά. Τ' αγαπούσε, πόναγε, αλλά πρώτα έβαζε την πατρίδα, τη διδασκαλία, το έθος, την αρχαία συνήθεια και τα λοιπά. Και του λέει, ποιος είπε να μηδήσεις? Είχες ανάγκη να μηδήσεις? Λοιπόν, μακάρι να υπήρχαν πολλές μαμάδες του Τσίπρα, του Μητσοτάκη, θα όσπαδες την Κακομήρα και όλους αυτούς κλπ, που να τους βάζανε και ένα τουβλάκι, να τους κλείνανε τις πόρτες όταν κάποια στιγμή τα κάμανε αυτά που κάνουν. Διότι τι να κάνουν οι πολιτικοί, κάπως έτσι φέρονται καημένοι και δημιουργούν προβλήματα. Αυτή ήταν η Αγία Ελένη. Και μετά η Αγία Ελένη με γράμματα μιλούσαν, ξέρετε, με γράμματα με γράφανε, και έτσι ζήτησε και την άδεια να πάει να βρει τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό. Η Αγία Ελένη λοιπόν φέρθηκε στο Μέγα Κωνσταντίνο με την αυστηρότητα που δεν θα μπορούσε να του φερθεί καθόλου κανένας λόγω του ότι ήταν αυτοκράτορας. Αυτά. Σε κάλυψα. Βέβαια. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ρωτήστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σαν γονιός τριών παιδιών, θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή ζούμε σε ένα εχθρικό περιβάλλον πλέον στο σχολείο και στην κοινωνία, ναι, και επειδή αναφερθήκατε σε όλα αυτά που συμβαίνουν στα παιδιά μας σήμερα, εμείς σαν γονείς, πώς μπορούμε να σταθούμε εκτός την προσοχή που είναι το πιο σημαντικό από όλα? Πρέπει να μιλάμε, να δίνουμε ομολογία πίστεως, ναι, γιατί πολλές φορές ακούμε που λένε ότι μη μιλάς στο σχολείο, θα στιγματιστεί το παιδί σου, θα το χαρακτηρίσουν κτλ. Έχεις δίκιο. Πολλές φορές με προβληματίζει το αυτό που έλεγε ο Πλάτων, ότι εμείς λέει λήξουμε δαίμονα, ου δαίμον λήξει εμάς. Δηλαδή, αυτό εγώ το καταλαβαίνω ότι σημαίνει ότι πρέπει να ελπίζουμε, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε. Να βάλουμε τον προσωπικό μας πυρετό. Τον βάζουμε σαν λαό, σαν έθνο, σαν κλήρο. Όχι. Αυτό δεν το βάζουμε όπως ξέρετε, και πρώτα δεν το βάζουμε σαν κλήρο. Εμείς είμαστε κλήρο του Θεού. Όταν μοίρασε ο Ιησούς του Ναβί, μοίρασε τις. Έπεσε λοταρία και μοίρασε τις περιοχές σε κάθε φυλή, και στο Ιούδα έτυχε η Βηθλεέμ, που γεννήθηκε ο Χριστός. Λοιπόν, όταν τις μοίρασε, ήρθε και η φυλή του Λεβί να πάρει. Και λέει, εσύ δεν έχεις. Γιατί δεν έχω, λέει, εγώ. Δεν έχω εγώ. Εγώ που είμαστε ιερείς του λαού, που μας έχει εκλέξει ο Θεός, τη φυλή μας να είμαστε ιερείς, δεν θα πάρουμε εμείς γη? Όχι, λέει, δεν θα πάρετε εσείς γη. Εσείς δεν θα πάρετε περιουσία. Το μερίδιό σας θα μοιραστεί στις άλλες φυλές. Και οι φυλές έχουν υποχρέωση να σας στρέφουν. Δεν θα ασχοληθείτε με τίποτα υλικό εσείς. Εσείς σας έτυχε κλήρος ο Θεός. Ο κλήρος σας είναι ο Θεός. Όποιος από μας ξεχνάει ότι κλήρος μας είναι ο Θεός και πρώτος εγώ, έχουμε αποτύχει από την αποστολή μας. Κλήρος μας είναι ο Θεός. Αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα. Δεν είναι κλήρος μας ούτε τα κτίρια, ούτε τα μοναστήρια, ούτε τα χρήματα, ούτε τα άμφια, ούτε τα χρυσάφια. Κλήρος μας είναι ο Θεός. Και ο Θεός, επειδή εγώ το ζω στην Αφρική,
κάτω από ένα δέντρο γίνεται σύναξη. Έχουμε ένα ξύλινο τραπέζι, έχουμε ψωμί και κρασί. Και πολλές φορές δεν έχουμε ούτε κρασί, αλλά βάζουμε κάτι άλλα πράγματα που δεν μπορούμε να βρούμε. Λοιπόν, και όμως αυτό είναι κλήρος, είναι ο Θεός. Προσέξτε, εισαγόμαστε μέσα στα σχήματα του κόσμου και αυτό είναι σχήμα και παράγει, προάγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Αυτά είναι σχήματα από τα οποία περνάμε και λέμε η εκκλησία μας, το σπιτάκι μας, το μοναστήρι μας, η χωρούλα μας, η πατριδούλα μας και φτάσαμε να γίνουμε από γένος, να γίνουμε ένα μικρό έθνος και νομίζουμε ότι οι Έλληνες είναι μόνο όσοι κατοικούν στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνουμε, όταν λες έθνος μπορείς να βάλεις, δεν καταλαβαίνει και νομίζει ότι και ο Αυστραλός Έλληνας είναι στο έθνος. Δεν είναι στο έθνος, είναι στο γένος. Εγώ σήμερα ερχόμουν στο αεροπλάνο, ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα για αυτό που λες εσύ τώρα θα σου πω. Λοιπόν, ερχόμουν στο αεροπλάνο σήμερα και έγινε το αεροπλάνο μια χαρά. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρω, κάθε φορά θα δημιουργηθεί κάποιο θέμα και θα γίνει μια χαρά. Μπροστά μου λοιπόν καθόταν μια πολύ ωραία γυναίκα. Δίπλα καθόταν ένας ωραίος άντρας, ο οποίος ήταν με τα κοντά παντελόνια από εδώ και τα λοιπά. Αυτός μιλάγανε μεταξύ τους αγγλικά. Παραδίπλα ήταν άλλοι δύο, από πίσω ήταν τρία παιδιά. Δεξιά και αριστερά ήταν μια γυναίκα και ένας παππούς. Η γυναίκα μόλις πήγα να καθίσω στη θέση, μια κομποσκίδα τεράστια, κύριε Λέιζο, λέω. Πώς από τόσες θέσεις τελευταίως μπήκα στο αεροπλάνο, πήγα και κάθισα στη γυναίκα δίπλα. Λοιπόν, προσέξτε, αρχίζει τώρα η πτήση, αρχίζει και κουνάει λίγο η πτήση. Βλέπω τον άνθρωπο που μίλαγε αγγλικά και κάνει το σταυρό του. Λέει στη γυναίκα του την προστινή που μίλαγε αγγλικά, το σταυρό σου. Λέει στο παιδί από πίσω το σταυρό σου. Λέει αυτός, φοράγε αυτά που φοράνε τα παιδιά. Στα παιδιά τώρα βάζουν αυτά στα αυτιά να μην έχουν επικοινωνία, να μην ακούνε ούτε τους γονείς ούτε τίποτα. Να ακούνε. Τώρα έχουν κάνει κάτι δισκοτέκ. Βρεθήκανε κάτι δισκοτέκ που έχουν παιδιά μου, πα στη δισκοτέκ και δεν ακούς μουσική γιατί ο καθένας βάζει. Προσέξτε, βάζει στα αυτιά του τα ακουστικά, χορεύουν όλοι μαζί και ο καθένας ακούει τη δικιά του μουσική. Ούτε αυτή η ενότητα δεν υπάρχει. Και λέγονται σιωπηλές δισκοτέκ. Τη είδα χθες στην τηλεόραση, κάτι είδα εκεί και λέω: τι άλλο θα σκεφτούν οι άνθρωποι? Ωραίο είναι για τα αυτιά τα δικά σου, αλλά δεν καθόλου για την ψυχή των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι, ακόμα και αυτό που κάνουν, ακουμπιώνται, έχουν επικοινωνία. Όταν κάνουν αυτό, τι γίνονται αυτοί? Τον εαυτό του μόνο. Πολύ εγωιστική ιστορία. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εγώ λέω: μα κύριε Λέισο, λέω, αυτό μιλάει αγγλικά. Τι χριστιαν, πώς είναι χριστιανό κλπ. Δεν άντεξα με. Η γυναίκα, η διπλανή μου λέει: πάτερ μου λέει, εγώ μου λέει δεν ήμουν χριστιανή. Γιατί μου λέει δεν ήμουν χριστιανή, είμαι χανιώτησα, έφυγα από εδώ το 59 και πήγα στον Καναδά, μου λέει η πάτερ. Άτσι λέω, εγώ το 61 γεννήθηκα. Α, μου λέει, και εγώ σε είδα έτσι όπως είσαι χοντρούλης και με ασπρούλα τα γεννάκια σου και λέω πιο μεγάλος είναι αυτός από μένα. Τι λέω, λάθος έκανες. Λοιπόν, αρχίζει τώρα η συζήτηση, καταλαβαίνετε. Δηλαδή αρχίζει τώρα όλοι ακούνε, αρχίζει αυτό το ωραίο που είναι στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται μια εκκλησία, γίνεται μια σύναξη. Και η σύναξη έχει σταυρό. Με σταυρό την κάναμε. Μυριστήκαμε από το σταυρό. Λοιπόν, άσχησε, μου λέει τον πόνο, μου λέει πάτερ, μου λέει μου είχε πεθάνει ένα παιδί. Και μόλις μου πέθανε το παιδί, μου λέει, λέω, πού να πάω. Και πήγα στην Αριζόνα από τον Καναδά και βρήκα τον πατέρα Εφρέμ. Και αυτό το κομποσκίνι που έχω, μου λέει, είναι από τον πατέρα Εφρέμ. Και με έμαθα να λέω τον κύριο Σουλίστε, λέει, σώνε. Εγώ λοιπόν, τη λέω, το παιδί σου από τι πέθανε, από καρκίνο? Όχι, μου λέει, από ψυχολογικά. Άρα αυτοκτόνησε το παιδί. Διότι από ψυχολογικά, καταλάβατε, το παιδί, αλλά δεν μπορούσε να το πει η μάνα. Και της λέω, μάνα, να μην στεναχωριέσαι, για οποιοδήποτε λόγο το παιδί σου έφυγε, είναι στην αγκαλιά του Θεού. Γιατί είπε κάποιος Άγιος, όταν ένα παιδί αυτοκτόνησε και πήγε ο πατέρας στο Γέρο Παΐσιο και του λέει του Γέρο Παϊσίου, γέροντά μου, το παιδί μου αυτοκτόνησε και το χωριό μου όλο μου το έδαψε το παιδί απ' έξω και ο παπά μου το έδαψε απ' έξω και είμαι πολύ στεναχωρημένος και που αυτοκτόνησε το παιδί μου, αλλά και μου το πετάξαν το παιδί έξω από το κημητήριο. Και είπε ο Γέρο Παϊσίος, μη στεναχωριέσαι ρε παιδάκι μου, του λέει, καλά έκανε ο παπάς και δεν το έδαψε και καλά έκανε ο Θεός και το έδωσε στον παράδεισο. Αυτό απήντησε. Αυτό το είπα τώρα. Ο αυτός που μίλαγε μόνο αγγλικά, αυτός πρέπει να ήταν χαλιώτης, αλλά να είχε πάει στην Αμερική, Γιούζα. Γιατί όλα τα διαβατήρια ήταν Γιούζα, USA. Λοιπόν, αυτός μου λέει, το ακούει αυτός, και μου λέει, πάτερ, ο Άγιος Παΐσιος, το είπε και με το intonation, ξέρετε αυτό το αγγλικό. Ναι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, εσύ ξέρεις τον Άγιο Παΐσιο. Ναι, ξέρω, ένας μοντέρνος που θα έλεγε. Πού είναι αυτός? Δύο λέει, ναι, πετάγει τη γυναίκα του. Εγώ, πάτερ, είμαι Σερβίδα. Και πώς γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε, λέει, στο Βελιγράδι και παντρευτήκατε και είμαι και εγώ χριστιανή, πάτερ. Ορθόδοξη χριστιανή, σέρψη μου κάνει. Και κάνει το σταυρό. Σέρψη και εσύ, σήκω να σε φιλήσω. Του σηκώναμε, το φιλάω. Μου λέει, το παιδί μου, το βλέπω, του λέω, αλλά έχει κάνει λίγο μπόμπο. Δηλαδή, το παιδί ήταν με αυτά
καταλαβαίνεις. Βλέπεις τη γενεά πώς αλλάζει, το βλέπεις. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Αφού το παιδί του λέει, του ζητάει νερό του πατέρα. Του ζητάει νερό. Παίρνει ο πατέρας το μπουκάλι και του λέει. Του κάνει το παιδί από πίσω και του δίνει το παιδί. Το παιδί αφού ζήτησε, αφού έβγαλε τα ακουστικά να ζητήσει τον πατέρα, ξαναφόρεσε τα ακουστικά και άκουγε. Τι λέει ο πατέρας, του κάνει έτσι, αφού ήταν δεμένος. Του κάνει το νερό. Το νερό, αυτό δεν άκουγε. Του δίνει μια παπ στη μούρη. Λέω, κατάλαβα, γι' αυτό είσαι Έλληνας, μάτια μου, γι' αυτό είσαι Έλληνας. Είδε ο άνθρωπος και από είδε και σου λέει, εδώ θέλει και λίγο παρακάτω. Λοιπόν, μου σύστησε όλους τους ανθρώπους. Μιλήσαμε εδώ με τον Γέροντα Ειρηναίο. Είχαμε πάει εμείς στον Όβισσα όταν είχαν βορβαδίσει οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, καλά λέω. Οι Γερμανοί, τώρα τους αλλάξανε, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν λένε Γερμανοί πια, λένε Ναζιστές. Δεν λένε, άμα δείτε στις ειδήσεις και παντού, δεν λένε ότι εδώ ήρθαν οι Γερμανοί. Δεν λένε αυτό. Εδώ λέει ήρθαν οι Ναζιστές. Όχι ματάκια μου. Ήρθαν οι Γερμανοί Ναζιστές. Αυτό ήρθαν. Να ξέρουμε τι λέμε, γιατί τι προσπαθούν. Προσπαθούν να φύγει, να απαλληλθεί αυτό που έκαναν αυτός ο λαός, ο οποίος είναι κατ' ουσίαν, είναι ένας λαός ο οποίος είναι μόνο αριανικός λαός, αριανός λαός είναι, αριανός είναι, έχουν αριανική πίστη αυτοί και οι οποίοι δύο φορές την Ευρώπη τη βάλανε μέσα σε αυτόν τους πολέμους με άπειρα θύματα, μεταξύ των οποίων και τον Άγιο Αλέξανδρο που σας είπα. Λοιπόν, τι γίνεται. Ξαφνικά λοιπόν, μου λέει η μάνα, πάτερ, η μάνα, η Σερβίδα, πάτερ, τι άλλο να κάνουμε για τα παιδιά μας. Όπως λες και εσύ. Τι να κάνω, εγώ εμείς ζούμε στην Αμερική. Πάτερ, εκεί είναι όλα ελεύθερα. Λέει ο ένας για το Βούδα, λέει ο άλλος για αυτό, λέει ο άλλος. Και μέσα στο αεροπλάνο, μέχρι να κατεβεί το αεροπλάνο, κάναμε μια συζήτηση ανάλογη με αυτή που λέει. Κοιτάξτε να δείτε, έχει έρθει η ώρα με ευγένεια να πιάσετε το ρατσιστικό νόμο στα χέρια και να τον αντιστρέψετε σε αυτούς. Αυτό θα κάνετε. Να είστε σοφοί και επιθετικοί με τον αντιρατσιστικό νόμο. Όπως ο ρατσιστικός νόμος δεν επιτρέπει εγώ να πω κάτι για τον άλλον, έτσι δεν σου επιτρέπω και σένα να πεις για μένα. Πάω σε μια τράπεζα να μπω μέσα να βάλω ένα λογαριασμό για το Καμερούν. Την ώρα που μπαίνω μέσα, εγώ βγαίνει ένας κύριος. Από αυτούς τους καλούς, θα σας το περιγράψω πώς είναι, έχει μια κοτσίδα. Γιατί είναι ωραίο να το δείτε αυτό. Έχει μια κοτσίδα πίσω, ξέρετε αυτά. Έχει ένα γενάκι εδώ πέρα. Είναι γύρω στα 58-60 χρονών. Καλλιεργημένος κτλ. Και μόλις εγώ μπαίνω, αυτός βγαίνει και έρχεται μπροστά μου και μπαίνει μπροστά μου και μου λέει «Αλλαχ μπαρακ μπαρ». Στη μούρη μου. Στη μούρη μου, μου το είπε. Στη μούρη μου, μου το είπε. Του λέω «Την πάτησες πάρα πολύ άσχημα». Γιατί μου λέει «Εγώ είμαι διαμαρτυρόμενος και διαμαρτύρομαι για σένα». Να πάω να διαμαρτυρηθείς τον Ιερώνυμο. Εγώ τι σου φταίω. Με ξέρεις ποιος είμαι. Γιατί το έκανες αυτό. Έχουμε ελευθερία, μου λέει, και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν έχεις ελευθερία γιατί την έχεις πατήσει. Κοίταξε η κάμερα στην είσοδο της τράπεζας που σε κατέγραψε. Και βάσει του ρατσιστικού νόμου μου φέρθηκες ρατσιστικά. Για πάμε στον Παλαούρο τώρα. Θα πάμε να σου κάνω μήνυση να γίνει αυτόφορο. Τώρα. Τώρα θα γίνει αυτόφορο. Και βγαίνουν όλοι οι τραπεζιτικοί απ' έξω και του λένε: «Πες συγγνώμη στον άνθρωπο, γιατί είναι καταγραμμένο μέσα πως φέρθηκες. Έχει καταγραφεί. Πες συγγνώμη στον πάτερ». «Δεν λέω συγγνώμη», λέει, «να πάω όπου να είναι». «Θέλεις να πας όπου να είναι». «Θα το πάμε όπου να είναι». «Κέσσαραν επικαλούμε». «Το νόμο που ψήφισες εσύ, τον ίδιο νόμο θα επικληθώ κι εγώ. Δεν θα μου πειράξει εμένα, ούτε την πατρίδα μου, ούτε το δω». Ευτυχώς, καμιά φορά που πάω με τους γιατρούς. Είχα έρθει να κάνω εδώ επιτροπή αναπηρίας στο Ηράκλειο και μπήκα μέσα και ήταν μια σιριζαία γιατρίνα, καλή, επιπέδου, κολλημένη, καπνίστρια κτλ. Και μόλις με είδε, μου λέει, «Πάτερ», μου λέει, «Όχι», μου λέει, «Τι να σου πω», μου λέει, «Εσύ τι είσαι», λέω, «Γιατρός, σαν και σένα». «Και θα κάνω εγώ με σένα, με αυτή τα ράσα, θα κάνω επιτροπή αναπηρίας», μου λέει. «Το κράτος», λέω, «Μέστηνε με τα ράσα». «Εγώ», λέει, «δεν μπορώ να κάνω με τα ράσα, μας τα βγάλεις». «Και εγώ», λέω, «με αυτό το μπούστο που έχεις εσύ, δεν μπορώ να κάνω, να κάνω υπομονή». Δηλαδή, γιατί διαβάζεις το βιβλίο, το διαβάζεις όπως θέλεις εσύ, να στο γυρίσω εγώ ανάποδα. Να στο γυρίσω, να δεις. Και εγώ δεν μπορώ να βλέπω μια γυναίκα όπως είσαι εσύ, μια κυρία. Και επίσης καπνίζεις, ενώ απαγορεύεται. Μέσα στις επιτροπές απαγορεύεται να καπνίζεις. Και καπνίζεις. Και άμα το δει αυτό κανείς στο βίντεο, να αποφασίσει να τους κυνηγήσει όλους αυτούς που καπνίζουν την ώρα που κάνουν επιτροπή αναπηρίας. Έτσι πρέπει. Γιατί να καπνίζεις, για όνομα του Θεού, να φύγεις, να μπορείς να βγεις έξω. Δηλαδή και κάπνιζε και τόσο κάπνιζε που όταν πήγα στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδόρων με είχε υποτίσει μέχρι και το σόβρακο είχε πει ο καπνός και μπήκα στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδόρων και κοιμήθηκα το βράδυ, οι άνθρωποι έχουν ένα δωματιάκι να κοιμηθώ απ' έξω, κοιμήθηκα απ' έξω και το πρωί
Έβλεπα τις καλόγριες, ερχόντουσαν και λέγανε, με κοιτάζανε. Λέω, τι κοιτάζουν αυτές? Μου λέει, πάτερ, λέει, καπνίζετε? Α, λέω, κατάλαβα. Μου λέει, το δωμάτιό σας μυρίζει τσιγάρο. Ε, βέβαια, αφού η άλλη με είχε ποτίσει και είχε και το θράσος να πω να βγάλει τα ράσα, καταλαβες. Προσέξτε όμως τώρα να σας πω εγώ τι έγινε. Περάσαν τα χρόνια, δεν μου μίλαγε αυτή, με είχε άχτη. Προσέξτε. Και παθαίνει έμφραγμα. Και την πάνε στο νοσοκομείο. Την ώρα που είναι στην Αττική μετά αυτά, ακούει μια φωνή μέσα της και της λέει, καλά όλα. Αυτό τον παπά, τον γιατρό, γιατί τον εστραχώρησες? Όταν συνήλθε, ήρθε και με βρήκε και είπε συγγνώμη. Για πέστε μου τώρα εσείς. Εγώ λέω τα μεν, εγώ σας λέω και τα δε. Τι σημαίνει, άκουσε γιατί. Χρειάζεται να σταθείτε ενάντια. Είναι κάτι, πάνω κάνουν κάτι γιορτές τα παιδιά και είναι τρεις δάσκαλοι, τέσσερις δάσκαλοι που κάνουν τους προοδευτικούς και λένε όχι, δεν θα κάνουμε γιορτή, δεν θα κάνουμε εκείνο. Λέει το κράτος, ειδικά με τους τρεις ιεράρχες, φέτος έγινε ο χαμός. Το είδατε, έγινε ο χαμός, χαμός. Λοιπόν, έχω ένα παιδάκι που έρχεται και εξομολογείται και μου λέει, πάτερ, μπαίνει η δασκάλα μέσα, η φιλόλογος, και λέει, ό,τι γράφει η Παλαιά Διαθήκη είναι μπούρδες, είναι ψέματα. Τι λέω, μα αυτή είναι φιλόλογος. Να σου πει τι γράφει ο Ισίωδος, να σου πει τι γράφει. Δεν έχει καμία δουλειά να σου πει τι γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Αυτό θα σου το πει ο θεολόγος. Πάτερ, μου λέει, αυτή κάθε φορά κάνει αυτό. Τη λέω, την επόμενη φορά που θα απαντήσει, θα σου το πει, θα σηκώσει το χέρι και θα τη πει αυτά που θα σου πω εγώ. Μπαίνει μέσα η δασκάλα, αρχίζει το ποίημα. Κυρία, λέει αυτή, τι δες παιδί μου? Εχθές ήμουνα σε ένα τραπέζι με πάρα πολλούς Εβραίους από το Ισραηλιτικό Συμβούλιο και τους είπα ότι εσείς όταν μπαίνετε μέσα υβρίζετε την Παλαιά Διαθήκη και λέτε ότι ό,τι λέει η Παλαιά Διαθήκη είναι μπούρδες. Και είπε το Ισραηλιτικό Συμβούλιο ποιον το όνομά σας για να διαμαρτυρηθεί επίσημα. Στο ξανά, παιδί μου, πότε! Θα μου πεις, μα πάτερ, εσύ είσαι ένας. Εμείς τι θα κάνουμε? Πρώτον, πρέπει να εμπιστεύετε εσείς ακράδαντα. Δεύτερον, να ξέρετε ότι έχετε την αλήθεια. Τρίτον, να είστε ευγενείς. Και τέταρτον, πάντοτε να αντιλέγετε με ευγένεια. Αυτή τι πάθαμε? Επειδή δεν θέλει κανείς αντίρρηση, τα πήρανε όλα σβάρνα. Επίσης, ο πατέρας θα πάει και θα πει, άκουσε κύριε μου, εγώ το παιδί μου δεν θέλω να ξανακούσει αυτές τις βλακίες που λες. Δεν θέλω. Και έχω και δικαίωμα κάτι άλλο. Παιδί, δεν έχω δικαίωμα, δικό μου το παιδί. Εγώ δεν έχω την προστασία. Στο μάθημα αυτό δεν θα ξανάρθει. Και θα γράψω και τους λόγους για τους οποίους θα ξανάρθει. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή πού φτάσαμε? Και να λέτε τα ψέματα. Αυτό σας είπα. Εδώ η Λέλα Καραγιάννη, κανείς δεν τη θυμάται. Υπάρχει οδός Λέλας Καραγιάννη, γράφουν στον ισοσπάστη Λέλα Καραγιάννη, καταλάβατε. Αλλά ποια ήτανε, τι έκανε, πώς αγίασε, τι παιδιά είχε, πώς τα δίδαξε την πίστη του Χριστού. Εδώ οι άλλοι που σας είπα ότι ερωτευτήκανε αυτοί οι δύο μεταξύ τους που δεν μαλώσανε ποτέ. Πέθανε αυτή η γριά, εγώ ήμουν λαϊκός και με αγαπούσε πάρα πολύ, ήμουν γιατρός της. Και πέθανε και καθόταν ο γέρος έτσι λέει, μα οι κομμουνιστές είμαι, μα οι... Και εγώ χύτησα λέει, μα τη συνήθεια, πεθαίνουμε λέει και τη συνήθεια δεν τις καλάμε. Όχι, του λέει, περάσαμε καλά άντρα μου, 90 χρόνων πέθανε αυτή, 98 έχει φτάσει ακόμα, 99 αυτός και ήθελε να πάει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και τον τη δώσαμε μέσα, μην πάει. Λοιπόν, 99 χρονών είχε το θράσος, ναι. Να πάει, μου λέει, θέλω το παιδί, το παιδί, το παιδί, το παιδί, το παιδί, το παιδί. Ποιο παιδί, ποιο παιδί, ποιο παιδί, παιδί. Μου λέει, έχω το. Έχω... Του λέω, κοίταξε, μπορεί να στο αλλάξει η κόρη σου και να σου βάλει άλλο. Γι' αυτό μην πηγαίνει καθόλου, κάτσε εδώ πέρα και άσε να το βγάλει κανένα άλλο. Λοιπόν, και άμα, λοιπόν, να θεωρείτε ότι άμα έχουν χαθεί κανένα ψήφο και με ακούτε, χαθήκατε και με αυτού του τρόπου. Λοιπόν, ο γέρος καλός. Και μου λέει, ο γέρος, μου λέει, πρέπει, βασανίζεται η γυναίκα μου. Τι να κάνουμε, μου λέει, πρέπει να πεθάνει, βασανίζεται. Λέω, άκουσε γέρο, τι θα κάνουμε. Πες το πιστεύω. Σηκώνεται ο γέρος, ο κομμουνιστής όρθιος και αρχίζει με ευλάβεια και λέει «Πιστεύω είσαι». Παιδιά, όση ώρα λέει το πιστεύω, άρχιζε η γυναίκα από πάνω, από κόκκινη που ήταν να σπρίζει. Και μόλις είπε το αμήν, άφησε την ψυχή της. Αυτά είναι. Τους πείραξε, ήταν αριστερός, τίποτα. Δεν ήταν άθεος. Με ενδιαφέρει εμένα να είσαι αριστερός. Εσύ καλή είναι αυτή η θεωρία σου να μοιράσουμε. Δεν είναι καλά. Πιο αριστερός από τον καλόγερο υπάρχει? Μα τι μου λες τώρα, έχει ο καλόγερος πισίνα? Δεν έχει. Εσείς οι περισσότεροι έχετε πισίνες. Πώς το κάνουμε δηλαδή? Αυτό. Και τι λένε, είχα έναν αριστερό που τον είχαν πάει φυλακή του Κακομοίρη και ερχόταν εκεί στο ιατρείο και μου έλεγε, α, αυτό σας πει ο ωραίος. Εγώ μου λέει, δεν πρόλαβα να χορτάσω τη γυναίκα μου, λέγε, όλο εξορίες και φυλακές και πόλεμο. Στην αρχή μου λέει, την πρώτη, παντρεύτηκα μια γυναίκα, μου λέει, γιατί έπρεπε να παντρευτώ, κάνω παιδιά. Δεν την αγαπούσα, μου λέει, αλλά έτσι λέω, πρέπει να παντρευτώ, την πήρα. Μετά μου λέει, που μου έκανε τα παιδιά, την αγάπησα, μου λέει. Και τώρα.
την ερωτεύτηκα. Ποιος θα πει ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι καλός? Θα έρθει οποιοδήποτε άλλος να πει όλα τα άλλα που λένε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τέλος των πραγμάτων. Μακάρι να είσαι ερωτευμένος και στην αρχή, να είσαι ερωτευμένος και στο τέλος. Σε όλους αυτούς χρειάζεται αντίσταση. Χρειάζεται ενότητα και όχι η πολεμική να του βγάλει τα μάτια. Όχι. Όχι. Με ευγένεια. Εδώ και άλλοι πατέρες. Αλλά θα προσέχεις πρώτα και τις αμαρτίες σου. Να μην θεωρήσεις ότι εσύ είσαι καλός και οι άλλοι. Διότι εμείς με τη συμπεριφορά μας έχουμε κάνει όλους τους ανθρώπους και τους γείτονές μας και τους δασκάλους κτλ. Να απαυδίσουν και αυτοί με εμάς. Αλλά χρειάζεται θάρρος και ομολογία πίστεως. Και ομολογία πίστεως. Χρειάζεται ομολογία. Έχουμε γίνει νερόβραστοι. Τελείως. Και αυτό εδώ είναι μια ομολογία. Όταν θα θελήσουν να το βγάλουν αυτό, πώς θα παλέψουμε εμείς? Με τον αντιρατσιστικό νόμο. Θα πάμε και θα τους πούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η κυρία που είναι σαν καλόγριο και περπατάει στην Αθήνα με τα μαύρα, έχει δικαίωμα να φορέσει, ναι. Γιατί αν δεν την. Αυτή έχει δικαίωμα λόγω της πίστης, είναι ελεύθερη. Λοιπόν, όπως και αυτή έχει δικαίωμα να φοράει τα μαύρα η μουσουλμάνα, έχω και εγώ δικαίωμα να φοράω τα μαύρα. Και δεν θα πει τίποτα το δικαστήριο. Δηλαδή, οι ίδιοι με αυτούς τους νόμους που κάνανε, οπλίσανε τους πάντες. Αρκεί να είμαστε ευγενείς. Δεν θα έχουμε τη συμπεριφορά του καημένου, του Αυγουστίνου, του Καντιώτη, περάσαν αυτά. Αλλά εμείς θα έχουμε ευγένεια και θα θέτουμε τις θέσεις μας. Έτσι είναι και το Πατριαρχείο μας, που πρέπει πάντοτε εδώ στην Κρήτη που είσαστε να αγαπάτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο έχει μια αρχοντιά. Το Πατριαρχείο έχει μια αγάπη για όλους. Το Πατριαρχείο είναι βασανισμένο. Το Πατριαρχείο, αυτά που εσύ λες τώρα, τα υποφέρει χρόνια και έχει βρει με την ευγένεια, με τη συγκαλοσύνη του, με την αρχοντιά του και τα λοιπά, έχει βρει να περάσει μέσα από αυτά τα κύματα. Τα ίδια κύματα σε άλλη μορφή περνάμε εμείς εδώ τώρα. Θα καταλαγιάσει και αυτό το πράγμα. Άλλο, δεν ξέρω αν σε κάλυψα πλήρως, επανάσταση. Ναι, πες το μανάρι μου. Καταρχήν να σας πω ευχαριστώ που λέτε τόσο ωραία πράγματα και έχετε βρει έναν πολύ ωραίο τρόπο να μεταφέρετε τους νέους σε όλους. Και θέλω να πω ότι οι νέοι κάποιες φορές θέλουν να μας ζητήσουν κάτι πολύ βαθύτερο και επειδή η Εκκλησία είναι κάτι βαθύτερο, έρχεται σε σύγκρουση με τους νέους. Ήθελα να ρωτήσω πώς αυτός ο εκπαμπισμός που λέτε εσείς, πώς μπορούμε να κρατήσουμε μια καθαρή ψυχή, να κρατήσουμε την ψυχή μας με όλα αυτά που γίνονται. Ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, η ερώτηση είναι ωραία. Βλέπετε πώς είναι. Σου λέει, αυτός ο εκπαμπισμός που γίνεται, πώς θα τα καταφέρουμε? Κοίταξε να δεις, άμα το δεις ανθρώπινα φαίνεται σκοτάδι. Σκοτάδι φαίνεται. Και όχι μόνο είναι τόσο το σκοτάδι, παιδί μου, που δεν μπορείς να σταθείς απέναντι του Θεού. Τόσο σκοτάδι έχει. Δηλαδή, είναι τόσο πηχτό το σκοτάδι που δεν μπορείς να σταθείς απέναντι του Θεού. Τι γίνεται? Κάθεσαι εσύ και σε βλέπει ο Θεός. Δηλαδή, στο σκοτάδι που βρισκόμαστε, μας βλέπει ο Θεός. Αυτό είναι η πρώτη εμπειρία. Ότι μέσα στο σκοτάδι που βρισκόμαστε, μας βλέπει ο Θεός. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αυτό το είπε ο πατήρ, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ας είσαι άπραχτος, ας μην κάνεις τίποτα. Ας είσαι όλη μέρα στο ίντερνετ. Ας είσαι όλη μέρα με το χέρι σου στο εργαλείο σου. Να είσαι... Δεν φοβόμαστε τίποτα από αυτά. Γιατί όταν θα έρθει ο Θεός, όταν θα σε εμφανιστεί μία ακτίδα του φωτός, όταν θα ανάψει, όπως έλεγε ο Γεροπορφύριος, λίγο φως αγάπης, όλα αυτά θα ερμηνευτούν και όλα αυτά θα ξεχαστούν. Μη φοβόσαι ποτέ την ακρότατη, όπως να δει, τον δανεισμό. Μην το φοβόσαστε, επειδή είστε νέοι εσείς. Εντάξει, περάσαμε όλοι από αυτά τα πράγματα. Μην το φοβόσαστε αυτό. Επίσης θέλω να ξέρετε κάτι. Κάντε υπομονή και μείνετε στην Εκκλησία. Μείνετε στην Εκκλησία μέχρι να γίνετε 18, 19, 20 χρόνων. Κάντε υπομονή. Διότι πολλές φορές ερχόσαστε, βράζει το καζάνι του σώματός σας. Παντελάκι μου, η Εκκλησία τι κάνει? Σου λέει μη. Αλλά πρέπει το μη να σου βάλει ανάλογη αρετή, ανάλογη χαρά. Δεν είναι το μη. Πρέπει να σου βγάλω, δηλαδή να σου πω αυτό μην το κάνεις, αλλά τον έρωτα που παφλάζει μες στην ψυχή σου πρέπει να στον οργανώσω, πρέπει να στον κάτι να στον κάνω. Δεν είναι το μη η υπόθεσή μας. Πρέπει να πάμε παρακάτω από το μη. Δεν φτάνει το μη. Και τι γίνεται? Τα κάνουμε όλα κρυφά. Και φτάνουμε σε μια υποκρισία και όχι. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Όχι. Επίσης να ξέρεις κάτι, προτιμώ έναν
νέο που έχει κάποιες αμαρτίες και ταπεινώνεται από ένα νέο που είναι υπερήφανος, που νομίζει ότι είναι παρθένος, ενώ δεν είναι παρθένος, γιατί ο Μέγας Βασίλειος το είπε αυτό, ότι εγώ δεν είμαι παρθένος, εντάξει. Λοιπόν, προτιμώ αυτόν που είναι λίγο ταπεινός. Ταπεινός είναι κάποιοι που κάνουν κάποια λάθη, εντάξει. Τώρα, τι είναι ο εκμαυλισμός. Ο εκμαυλισμός είναι το εξής. Όταν εμείς ήμασταν παιδιά, ο εκμαυλισμός γινόταν ως εξής. Πήγαινα, μου έλεγε ο μπαμπάς μου, πήγαινα να μου φάρει στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ξέρω εγώ τι αγόρασε. Πήγαινα να πάρω στην Ελευθεροτυπία και όπως πήγαινα στο περίπτερο, ενώ την Ελευθεροτυπία από εδώ είχε μία σειρά με γυναίκες γυμνές, φωτογραφίες, ξέρετε κάτι περιοδικά. Τακ, 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 τακ. Για να πάρω λοιπόν εγώ την εφημερίδα, έπρεπε να περάσουν τα μάτια. Αυτό δεν, φαίνεται ότι δεν έχει σημασία. Έχει σημασία για τον εξής λόγο. Εσύ βάζεις κανένα άρωμα καμιά φορά, κάνεις φύσεις, δεν βάζεις άρωμα. Μπράβο, έχεις το χύψη το κανονικό. Μπράβο. Λοιπόν, Παντελή, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι η αντρίλα που μυρίζει ο άλλος βαρβατήλα. Αυτό είναι. Ξέρετε πόσες γυναίκες έχουν επιθυμίσει τη βαρβατήλα και δεν τη βρίσκουνε. Αυτό είναι το κακό. Αλλά είναι όλοι, έχουμε γίνει όλοι λιμοκοντόροι. Έχουμε θέματα. Το λένε όλοι. Πόσες καρμπέδες εξομολογούνται και λέει: Πάτερ, χαθήκανε οι άντρες. Εδώ καλέ, χαθήκανε οι γυναίκες. Πού λέτε, το πρόβλημα όλο αυτό είναι. Όλοι χαθήκαμε. Με αυτή την κατάσταση χαθήκαμε όλοι. Άκου τώρα εσύ. Λοιπόν, τι, ήταν για το άρωμα όμως κάτι. Μου φύγε το μυαλό. Τι να κάνουμε, τόσες ώρες μιλάω. Πόση ώρα έχει πάει. Για τον εκμαυλισμό, ναι. Α, πας μέσα σε ένα αρωματοπολείο. Δεν δοκιμάζεις άρωμα, αλλά τα βλέπεις. Και λες, έχω μια φιλενάδα, να της πάρω ένα άρωμα. Σου λέει 80 ευρώ. Πού δεν βρω 80 ευρώ. Και κατεβαίνεις, πας στο 20. Δεν το αγοράζεις το 20, γιατί λες δεν μου βγαίνουν, θα ξανάρθω πάλι. Βγαίνεις έξω και βρίσκεις τον κολλητό σου. Και σου λέει ο κολλητός σου, ρε τάδε, με το καλό επώνυμο. Λοιπόν, ρε τάδε, του λέει, τι άρωμα έχεις βάλει. Και λες εσύ, μα εγώ δεν έχω βάλει κανένα άρωμα. Τι έχει γίνει λοιπόν. Εκμαυλίστηκες από το χώρο. Χωρίς να το καταλάβεις, ανεπαίσθητα χρησιμοποιήσανε το δέρμα σου, τα αρώματα και κολλήσανε πάνω σου. Γι' αυτό η Εκκλησία φωνάζει. Παιδιά μου, προσέξτε, τι βλέπουν τα μάτια, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο. Κάντε κάποιες παρέες και τα λοιπά. Μη βιαζόσαστε. Γιατί τώρα τι γίνεται, θα σας πω να καταλάβεις. Πόσο χρόνο είσαι εσύ, Παντελεγή? 17. Άκου λοιπόν τι λέει το σύστημα. Η Εκκλησία τι λέει. Η γνωριμία με τη γυναίκα είναι αυτό. Πρόσωπο με πρόσωπο, μάτια με μάτια, καρδιά με καρδιά, μόρια με μόρια. Αυτό είναι η γνωριμία. Αυτό λέγεται γάμος. Εντάξει. Τώρα, αν ο γάμος έχει απέτηση να είναι ένα χαρτί ή να έγινε το όλη αυτή η τελετή με... Κατάλαβες, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Άλλη φορά θα τα πούμε αυτά. Και κυρίως με τα παιδιά, γιατί οι μεγάλοι είναι δρεωμένοι και δεν μπορούν να θέσουν τέτοια ερωτήματα που θέτε εσείς. Πρόσεξε. Τώρα τι γίνεται όλοι, τώρα είναι όλοι σαν τους σκύλους έτσι. Ενώνουνε μόνο τα κάτω μόρια. Αυτό και μόνο δείχνει την ποιότητα των σχέσεων. Κατάλαβες. Δηλαδή, τι σου λένε, αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό, αυτό, αυτό. Όχι, αδερφέ μου. Μακάρι, μακάρι να μπορέσεις να πλησιάσεις έτσι. Και ξέρεις ποια είναι η μεγάλη αρρώστια όλης υποθέσεως. Ότι ο εγωισμός σε μάθανε να πιστεύεις στον εαυτό σου και ότι μόνο εσύ τα ξέρεις και κανείς άλλος δεν ξέρει τίποτα. Αυτό είναι μια άλλη βαθιά, βαθιά, πολύ βαθιά αρρώστια, η οποία αρχίζει από σένα και φτάνει μέχρι τα 80 χρόνια. Γιατί πιστεύεις, όταν δεν σκύψεις το κεφάλι στο Χριστό, όχι στους πατέρες και στα ράσα, στη διδασκαλία του Χριστού, την οποία βεβαίως θα τις μάθεις από τους πατέρες. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ένα πολύ ωραίο. Κατά τα λόγια των Φαρισαίων να μην κάνετε. Κατά τα έργα των Φαρισαίων να μην κάνετε. Κατά τα λόγια να κάνετε. Εμείς τα λόγια που κρατάμε, αυτό έχει το καλό η Εκκλησία. Είναι μια τεράστια κυβωτός που έχει όλη την αλήθεια. Σε ό,τι επίπεδο θέλεις. Από το μικρό, αλλά ανακουφίζει και τις πιο μεγάλες ψυχές. Όταν κάποτε μιλήσανε σε αυτόν τον Στίβεν Χόπκινς, τον έχεις ακούσει τον Στίβεν Χόπκινς, αυτό το μεγάλο φυσικό κτλ., που δεν μπορούν να το καταλάβουν οι παπάδες. Και ένας παπάς καημένος είπε ότι αυτός είναι άθεος. Μα ποιος εσύ, πώς μπορείς εσύ, ακόμα και αν ένας άνθρωπος είναι άθεος, εσύ δεν θα πας να του πεις ότι είναι άθεος. Θα του πεις, είσαι ένθεος χωρίς να ξέρεις ποιο Θεό πιστεύεις. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι άθεοι άνθρωποι. Διότι έχουν εμπιστοσύνη στα λεφτά, Θεό ιδωλολατρικό. Έχουν εμπιστοσύνη στα παιδιά τους, Θεό στη γνώση τους. Λοιπόν, ο Στίβεν αυτός, ο Χόπκινς, όταν του είπανε ότι η διδασκαλία της Ορθοδόξης Εκκλησίας έχει ότι η κόλαση είναι το μαρτύριο του να μην αγαπά κανείς. Πρόσεξε, κόλαση είναι
το μαρτύριο του να μην αγαπά κανείς. Κάποιος ούτε να αγαπά ούτε να αγαπιέται. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις. Αυτό είναι η κόλαση. Όταν το άκουσε αυτός, είπε: τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για τον Θεό. Αυτός, ο οποίος έχει βρει εάν τα σύμπαντα διαστέλλονται ή συστέλλονται. Και μία εβδομάδα που του να πεθάνει, καταργήθηκε, κατήργησε όλη τη θεωρία. Αλλά δεν τα ξέρετε, σταματάνε μέχρι εδώ αυτοί που έχουν το συμφέρον του εκμαυλισμού. Κατάλαβες. Τι είπε? Είπε ότι εάν συστήνω το χρόνο, θα φτάσω τη στιγμή που έγινε το Big Bang. Αυτό το Bang, πώς το λένε, το Big Bang. Λοιπόν, συνέστηνε το χρόνο και έφερε τα πράγματα κοντά, κοντά, κοντά και έφτασε στο μηδέν και είδε ότι ενώ είχαν γίνει μηδέν τα πράγματα, εκ του μηδενός έκανε ο Θεός τον κόσμο, υπήρχε χρόνος και πριν το μηδέν. Καινούργια θεωρία τώρα. Και τι κάνουν αυτοί? Απολυτοποιούν την επιστήμη. Γιατί? Γιατί απολυτοποιούν το εγώ. Εγώ. Όλοι αυτοί δεν θέλουν τον Θεάνθρωπο Χριστό, αλλά θέλουν τον τέλειο άνθρωπο. Ο σκοπός τους είναι να σε κάνουν τέλειο άνθρωπο, ανθρωπιστικά. Και τι σου λέει? Μα θα είσαι καλός άνθρωπος, δεν θα πειράζεις κανέναν, θα είσαι αγαπητός, θα αφήσεις τον καθένα κάτι. Όχι, ρε. Εγώ θέλω, τι είπε ο Χριστός? Εγώ θέλω να γίνω σαν τον Χριστό. Είναι άλλο πράγμα ο Χριστός. Θέλω στον Χριστό. Μπορεί ο Χριστός να σου αποκαλυφθεί? Μπορεί. Θα σου πω, πόσα χρόνια διαβάζεις, πόσα χρόνια πήγες δημοτικό, νηπιαγωγείο, 2. Πόσα χρόνια δημοτικό, 6. Πόσα χρόνια γυμνάσιο, άλλα 6. Άμα πας στο πανεπιστήμιο, άλλα 5. Θα βγεις να ψάχνεις δουλειά με το λιχνάρι του Διογέννη. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Και θέλεις ξαφνικά να λες, μα πού είναι ο Χριστός? Μα έκανες τόσο κόπο για να βάλεις μια ψευδή γνώση στο κεφάλι. Δεν χρειάζεται λίγος κόπος πνευματικός για να μπει η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά? Ο Χριστός είναι πείραμα και απόδειξη. Η ζωή του Χριστού είναι πείραμα. Όποιος εφαρμόσει, γιατί είπε ο Χριστός, εάν τις αγαπάτε, τις εντολές μου τηρήσετε. Και αν τις εντολές σας τηρήσετε, εγώ θα έρθω και θα σας παρουσιαστώ και θα με βλέπετε και θα καθίσω, όχι μόνο εγώ, και ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα, και μονήν παρά αυτόν πείσομαι. Θα μπούμε στην καρδιά σου. Αυτό το ζήσανε οι Άγιοι. Ένα πρόβλημα που έχετε η γενιά σας είναι ότι ακόμα δεν έχετε γνωρίσει τέτοιους Αγίους που γνωρίσαμε εμείς. Όπως είναι ο Γιώργος Παγίσιος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όμως, επειδή ακόμα είσαι νέος, εάν ψάξεις και στη σημερινή εποχή σε διάφορα μέρη του κόσμου και στην Ελλάδα, υπάρχουν και στο Άγιον Όρος, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι φωτισμένοι που μπορούν να σου αποκαλύψουν αυτό που δεν μπορεί να σου αποκαλύψει κανένας άλλος. Το καταλάβατε? Το καταλάβατε? Εσύ τώρα, αν έβλεπες, αν ήσουν σαν τον Μοτοβίλοφ που πήγε στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, που προχθές έκαναμε την ανακομή των Ιψάνων και του λέει: Άγιε, του λέει, υπάρχει χάρη? Ναι, του λέει. Κοίταξε, λέει, παιδί μου, και είδε όλο το φως να λάμπει και τα λοιπά. Και αυτά. Ένα τέτοιο χρειαζόσαστε εσείς. Να σας κάνουν εμπειρία το Πνεύμα του Άγιου. Δυστυχώς εμείς είμαστε χολοί, γιατί δεν έχουμε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουμε την εμπειρία να σας τη μεταφέρουμε εσάς. Αυτό είναι το θέμα μας. Άρα η αρρώστια είναι σε εμάς. Όταν μαλώνει ο νέος με το γέρο, φταίει ο γέρος. Δεν φταίει ο νέος. Γιατί ο γέρος δεν κατάλαβε πώς θα μεταδώσει στο νέο αυτό το οποίο χρειάζεται και αυτό το οποίο πρέπει. Εμείς λοιπόν αναλυσκόμαστε σε λόγια, σε αυτά, σε εκείνα, στα άλλα. Μας λείπει η βαθιά αγάπη ή η ανιδιοτελής. Δηλαδή, εσύ τώρα που σε λένε Παντελεήμονα, εγώ σε αγαπάω γιατί είσαι εδώ στην εκκλησία και σε βλέπω, με βλέπεις κλπ. Ένας άλλος Παντελεήμων που θα περάσει απ' έξω και την ώρα που θα περάσει απ' έξω θα με δει εμένα και θα πιάσει τα γεννητικά του μόρια για να με ξεφτυλίσει όπως κάνουν στην Αθήνα. Εγώ θα τον αγαπάω το ίδιο ανιδιοτελώς όπως αγαπάω εσένα. Ή επειδή είσαι στην αυλή της εκκλησίας, αγαπάω και τον άλλον που είναι εκτός εκκλησίας και χειρονομεί εναντίον μου, δεν τον αγαπάω όπως. Εάν λοιπόν αυτό δεν το τηρήσω στην καρδιά μου, δεν μπορώ να μιλήσω σε κανέναν άνθρωπο καθόλου για τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός δεν το κοιτάζει αυτό το πράγμα. Το κατάλαβες? Άρα λοιπόν η όλη ασθένεια αρχίζει από εμάς. Και τις ίδιες ασθενείες είσαι και εσύ όμως μέτοχος. Και όπως η ασθένεια είναι μια πίτα, εδώ είναι η πίτα αυτή. Εδώ είναι η πορνεία, εδώ είναι η αρσενοκητία, εδώ είναι η φιλαργυρία, εδώ είναι η ρουφιανιά, εδώ είναι. Τι έχουμε πάθει? Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοί ηθικοί, δεν κοιμούνται με άντρες, δεν κοιμούνται με γυναίκες κτλ. Παρθένοι, ελεήμονες κτλ. Τι κάνουνε? Συκοφαντούν τους άλλους. Και αφού συκοφαντούν τους άλλους, λένε ότι άλλοι αμαρτωλοί και εγώ είμαι καλός. Η αμαρτία είναι μια πίτα. Από όπου να τη φας την πίτα, αμαρτία τρως. Άρα κράτα το νου σου ταπεινό και να ξέρεις ότι ο Θεός θα σε ελεήσει. Να είσαι με τους συμμαθητές του παρέα, δεν θα, δηλαδή πρέπει να ζεις μες στην εποχή σου, θα ζεις με τους συμμαθητές σου. Όταν ο συμμαθητής σου δεις ότι το τραβάει, ότι σε πιέζει, ότι προσπαθείς όλοι και καλά, γιατί υπάρχουν τέτοιοι μαθητές, συμμαθητές πάρα πολλοί, ότι σου κάνει bullying πνευματικό κτλ., θα ισχυριστείς και σαν επικαλούμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι λάθος αυτό, ρατσιστική συμπεριφορά, να με πιέζεις και να μου βάλεις όλοι και καλά αυτό που θέλεις εσύ. Σε διαλόγους που θα κάνεις με άλλους συμμαθητές σου, γιατί γίνονται τη διάλογοι, πολύ ωραία, θα εκθέσεις τις απόψεις σου. Δεν θα υπερασπιστείς ποτέ την παρθενία, γιατί δεν ξέρεις τι θα πάθεις σε λίγα χρόνια. Ποτέ. Δεν θα υπερασπίζεις τέτοια πράγματα.
Δεν θα υπερασπίζεις και θα λες εναντίον των ομοφυλοφίλων δεν ξέρεις. Γιατί άμα πάρει ο Θεός τη χάρη, γίνεσαι χειρότερος από αυτούς. Ταπεινά, ταπεινά, ταπεινά. Και να λες, και αν θέλεις να αποδείξεις τι σχέση έχεις με τον Χριστό, μόλις θα φύγει ο συμμαθητή σου, τι προσευχή μπορείς να κάνεις για τον συμμαθητή σου. Μπορείς να κάνεις μια προσευχή για τον συμμαθητή σου. Αυτό που λες προσευχή και το είπε και ο Κύριος προηγουμένως, η προσευχή, δεν πιστεύουμε ότι η προσευχή είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Πιστεύουμε ότι η προσευχή δεν έχει δύναμη. Η προσευχή έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Ξέρουμε διάφορες υποθέσεις, ανθρώπους επιθετικούς, πολέμιους κτλ. Κτλ. Που πήγαινε στην άλλη μέρα στη δουλειά και έλεγε τι θα μου κάνουν σήμερα. Μα τι θα μου κάνουν σήμερα. Εμένα με ταλαιπωρήσανε πάρα πολλές φορές. Αλλά ένα δικαστήριο με πήγανε, με αθώωσανε πάλι κυκλικός και από τότε με είχαν όλοι οι άνθρωποι που ταλαιπωριόντουσαν μάρτυρες στα δικαστήριά τους που τους ταλαιπωρούσαν οι άλλοι. Για τον Χριστό, γιατί την αλήθεια. Πού είσαι, πού πήγες εκεί. Την αλήθεια της δικαιοσύνης. Μη φοβάσαι καθόλου. Απάνω του. Μην περιμένεις ρικέτσε, πώς σου πω, δεν θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, άμα κάνεις αυτό θα βγει εκείνο, θα βγει το άλλο. Όχι, μην περιμένεις. Μην περιμένεις τίποτα, δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, μην φοβόσαστε. Λοιπόν, άλλο. Έχει κοψίδι και μετά, να φάει. Ωραία. Τελείωσε, πού θα πάμε τώρα. Μάλλον δεν θα πρέπει να γίνουμε καλλιέροντα και να το διακόψουμε από εδώ, γιατί πάει πολύ αργά. Καταλαβαίνω πως θα θέλω μέχρι το πρωί να το διακόψουμε. Αλλά... τελείωσε και το πιγκίνι γι' αυτό. Τόση είχε κάμερα, δεν μπορούσε άλλη φορά. Γι' αυτό, να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων και να σταματήσουμε εδώ. Υπάρχει και μια τράπεζα...